Βιντεοσκοπήστε το γάμο σας ή τη βάφτιση των παιδιών σας. Κρατήστε ζωντανές τις στιγμές από τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής σας. Απέλα Studio. Φωτογραφική κάλυψη γάμων και βαπτίσεων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα για τους πιο έμπειρους φωτογράφους. Βιντεοσκόπηση με απόδοση high definition και δυνατότητα αποθήκευσης σε Blu-ray. Δημιουργία ψηφιακών άλμπουμ για την παρουσίαση του γάμου και της βάπτισης και φυσικά το CD με όλες τις φωτογραφίες δικό σας. Απέλα Studio. Πάντα με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνα 27310 89860 και 697 6767 874 και στην ιστοσελίδα www.apela.gr. Απέλα Studio. Φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις εκδηλώσεων. A lot of soul. Αρτέμις Όρας, ένα όνομα που προκάλεσε και προκαλεί. Οι απόψεις για τον ομογενή από την Πάτρα, που όπως υποστηρίζει μπορεί να καλύψει το χρέος της χώρας μας, δίστανται. Άλλοι μιλούν για τον Ελληνοαμερικάνο μεγιστάνα που θέλει και μπορεί να σώσει την Ελλάδα και άλλοι για μυθοπλασία και φρούδες ελπίδες. Για την υπόθεση αυτή, τις κινήσεις του Αρτέμις Όρα και της ομάδας του, πραγματοποιήθηκε σήμερα εδώ στη Σπάρτη η ενημερωτική εκδήλωση. Λοιπόν, έχω την ησυχία σας για να μπορέσουμε να κάνουμε μια ωραία κουβέντα. Θα παρουσιάσουμε πολύ σοβαρά θέματα, θα δείξουμε επίσημα έγγραφα. Όλα τα έγγραφα που θα σας παρουσιάσουμε φέρουν υπογραφές και σφραγίδες τόσο των Υπουργείων μας, όσο και του Αρείου Πάγου. Θα είναι στη διάθεσή σας και σε φωτοτυπίες όποιοι θέλετε να τα πάρετε. Θα αφήσουμε σε άτομα εδώ της περιοχής σας, της πόλης σας, αντίγραφα. Επίσης, όσοι έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ, έχουμε και blog στο διαδίκτυο που τα έχουμε όλα ανεβασμένα και όλο το ιστορικό εκεί. Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Ονομάζομαι Βαλαντίνας Χριστός. Έρχομαι από τη Θεσσαλία, από την πόλη της Καρδίτσας. Είμαι ένας απλός Έλληνας πολίτης, όπου έγινα ενεργός πολίτης όταν υπέπεσε στην αντίληψή μου όλη αυτή η υπόθεση, όπου πλέον έχει γίνει υπόθεση του ελληνισμού. Προσωπικά δεν ανήκω σε κάποιο κόμμα, δεν πιστεύω στα κόμματα. Αυτό μου αποδείξανε εμένα τα κόμματα, ότι δεν μπορούν να τους σώσουν. Πιστεύω ότι τόσα χρόνια που έχουμε τα κόμματα και διαιρούμαστε, αν θέλανε θα μας είχαν σώσει, θα είχαν αποδείξει αυτοί όλες αυτές τις αλήθειες που ένας συνέλληνας ήρθε και μας φανέρωσε τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Αυτός ο συνέλληνας λοιπόν λέγεται Αρτέμις Όρας. Είναι Πελοποννήσιος, είναι από την Πάτρα. Διαθέτει ελληνικό διαβατήριο και μόνον, αν και θα μπορούσε να έχει όποιο διαβατήριο θέλει, διότι κινείται σε όλο τον πλανήτη, μαζί με μια μεγάλη ομάδα η οποία ακόμη δεν φαίνεται, γιατί αν φαινόταν ίσως και να την πολεμούσανε πολύ πιο εύκολα. Αυτό που μας έχει αποδείξει είναι ότι η περιουσία μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όσο κι αν εμείς πεινάμε, όσο κι αν συνέλληνες αυτοκτονούνε, όσο κι αν μας λένε τα πολιτικά παιδιά της χώρας μας ότι δεν πάει καλά η χώρα μας, η οικονομία μας, το έλλειμμά μας. Ένα έλλειμμα που κάποτε ήταν στο 3,9 και που ο τότε υπουργός Παπακοσταντίνου μαζί με τον πολιτό του τον Γεωργίου που διόρισε στην Ελστάρ πήγε το έλλειμμα το 3,9 στις τάξεις του 15, 16, 17, 18 και μας έβαλε στο μνημόνιο. Ένα μνημόνιο που για όσους γνωρίζουν αποτελεί τη συνέχιση μιας άλλης μεγάλης σύμβασης, γνωστή ως σύμβαση Κούπερ. Θα αναφερθούμε ίσως εκτενέστερα αργότερα σε αυτή τη σύμβαση, η οποία από το 1940 μέχρι και το 2011 δέσμευε τη χώρα μας και την υποχρέωνε να μην μπορεί να αντλήσει καμία φυσική πηγή, κανένα πλούτο, κανένα πετρέλαιο, κανένα χρυσό, τίποτα. Έδινε αυτό το δικαίωμα σε αμερικανικές εταιρείες. Αυτή η σύμβαση έληξε το 2011
Και τότε ήταν που θα απεγκλωβιζόμασταν από εκείνο το μνημόνιο και θα μπορούσαμε να πάρουμε την περιουσία μας. Να την αντλήσουμε, να την βγάλουμε από τη γη μας, από τις θάλασσές μας, από τα βουνά μας, από τα χρυσορυχεία που άλλοι εκμεταλλευόταν τόσα χρόνια. Έτσι λοιπόν ήρθε ο ΓΑΠ, γνωστός σαν Γεώργιος Παπανδρέου, να μας βάλει σε μια νέα σύμβαση, οικονομικού περιεχομένου και αυτή, την οποία την είπαν οι μνημόνιοι. Από την πρώτη στιγμή, ο Αρτέμις ο Σόρας μαζί με έναν οργανισμό γνωστό σε εμάς και από σήμερα και σε εσάς, με το όνομα END, τα αρχικά END National Debt, τέλος εθνικού χρέους, ένας οργανισμός ο οποίος έχει στις τάξεις του διακεκριμένους επιστήμονες σε όλο τον πλανήτη, όλοι τους Έλληνες. Πάνω απ' όλα η χαρά μου είναι ότι έχω να κάνω πλέον με Έλληνες. Δεν έχω να κάνω με ένα Κινέζο που ήρθε και μου πήρε το λιμάνι, με ένα Γερμανό που μου παίρνει το αεροδρόμιο και με πολλές άλλες εταιρείες, ΑΕ, μετοχικά που δεν μπορούμε να τα δούμε ούτε να τα ελέγξουμε. Είναι μεγάλη μου η χαρά που ένας Έλληνας ήρθε για να με βοηθήσει, να μου δείξει τον δρόμο και να μου δείξει και τον πλούτο, καθώς και τον τρόπο πώς μπορώ να απελευθερωθώ. Αυτός ο Έλληνας λοιπόν έφερε μια πρόταση στη χώρα μας ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ένα χρέος της Αμερικής προς τη χώρα μας. Και λέω προς τη χώρα μας γιατί κομμάτι από αυτού του χρέους ο Αρτέμις ο Σόρας το κατέθεσε σε λογαριασμό καταπιστεύματος υπέρ της ελληνικής δημοκρατίας. Όταν δεν έφερε αυτή την πρόταση στην Ελλάδα, η φωτογραφία που βλέπετε είναι από το κτίριο της Ευρωβουλής Αμαλίας 8. Τους βραβεύσανε για το ανθρωπιστικό τους έργο. Την μια μέρα τους βραβεύσανε, την άλλη μέρα τους είπαν ψεύτες και απατεώνες. Δείτε πόσο σοβαρή είναι η φωτογραφία. Μέσα στο κτίριο της Ευρωβουλής. Το γιατί τους είπαν ψεύτες και απατεώνες, θα το αναλύσουμε, θα δούμε όλο το ιστορικό και τότε θα καταλάβετε ποιος είναι ψεύτης και ποιος είναι απατεώνας. Όπως σας είπα, δεν ανήκουμε σε κάποιο κόμμα εμείς που βλέπετε εδώ και όλοι αυτοί οι συνέλληνες που είδατε στις φωτογραφίες πριν, οι οποίοι τρέχουν σε όλη την Ελλάδα, κάνουμε εκδηλώσεις σε πλατείες, σε κτίρια, σε αμφιθέατρα, σε δημοτικά στάδια. Πολύ χαρούμενος ήμουν όταν με κάλεσε ο Γιάννης ο Καλογερόπουλος να έρθω στον Άπειρο και είδα το δημοτικό στάδιο του Ναυπλίου γεμάτο. Είμαι πολύ χαρούμενος που άλλη μια αίθουσα είναι γεμάτη από συνέλληνες σήμερα, οι οποίοι θέλουν να ακούσουν το διαφορετικό. Και θέλουν να ακούσουν επιτέλους και να δουν την αλήθεια, γιατί μόνο λάσπη βλέπουμε σε αυτή την υπόθεση. Θα μου επιτρέψετε και να καθίσω. Μόνο λάσπη λοιπόν έλεγα ότι βλέπουμε για την υπόθεση των 600 δις και το συνέλληνά μας τον Αρτέμι τον Σόρα. Δυστυχώς κανένα πολιτικό παιδί, κανένας φορέας ή κανένας οργανισμός δεν έχει βγει να μιλήσει στο λαό επίσημα τι γίνεται με τα 600 δις. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Από πού προέρχονται, όπως μας ρωτούσε ορθά ένας συνέλληνας προλίγο, από πού προέρχονται τα χρήματα. Άλλο ένα καλό στοιχείο είναι ότι τα χρήματα είναι ομόλογα του Αμερικανικού Ταμείου. Άρα από τη στιγμή που είναι ομόλογα, δύσκολα θα είναι από μαύρο χρήμα. Γιατί αν μιλούσαμε για μετρητό, ίσως είχαμε τους ενδιασμούς μας. Το Αμερικανικό Ταμείο να εκδίδει ομόλογα και να είναι από μαύρο χρήμα, δύσκολο. Αυτό βέβαια, ό,τι και να πούμε εμείς, ό,τι και να πείτε εσείς, κάποιοι άλλοι είναι αυτοί που πρέπει να απαντήσουν. Κάποιοι άλλοι είναι αυτοί που πρέπει να ελέγξουν. Ξέρουμε ότι έχουν ελέγξει, αλλά δεν βγαίνουν να μας μιλήσουν. Προσωπικά και για πολλωστή φορά θα πω ότι μέσα στο κοινοβούλιο μου έχω 300 ανθέλινες. Μέσα στο κοινοβούλιο μου, μετά και από τη μήνυση που υπάρχει, έχω 300 προδότες του έθνους. Για πολλωστή φορά θα πω ότι όποιος προσβάλλεται από τα λόγια μου, τον προκαλώ να μου κάνει μια μήνυση τώρα. Είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχουν βουλευτές εδώ μέσα. Έτσι δεν είναι που γνωρίζετε τον τόπο σας. Μα κάνει και να έχει πίθανση.
Μακάρι να υπήρχαν. Δημοτικοί σύμβουλοι υπάρχουνε. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι υπάρχουνε. Υπάρχει κάποιος που να δείχνει ενδιαφέρον για αυτή την πρόταση που τη γνωρίζουνε? Δεν νομίζω να υπάρχουν ούτε από δάφους. Σπάρτη παντού. Εδώ υπάρχουν Έλληνες σπαρτιάτες, λοιπόν, οι οποίοι σήμερα θα δουν την αλήθεια. Ξεκινώντας, διαβάζουμε στην οθόνη μας ότι στις 28.00 του 12 ο Αρτέμις Όρας απέστειλε πλήρη φάκελο με όλα τα επίσημα έγγραφα και την πιστοποίηση της κατάθεσης του ποσού των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ υπέρ της ελληνικής δημοκρατίας σε κυδεμονευόμενο λογαριασμό στην Montreal Bank του Καναδά. Η πρόταση αφορούσε τη χορήγηση δανείου για τη χώρα μας με επιτόκιο 0,5%, άρα μιλάμε για το μισό του 1%, μιλάμε για 0,05%. Λίγο ησυχία, μπορούμε να έχουμε. Ο φάκελος λοιπόν με όλα τα στοιχεία και τα αποδεικτικά πήγε προς τους θεσμούς της χώρας μας, πήγε προς τον Σαμαρά, πήγε προς τον πρόεδρο της Βουλής, στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας τότε Σαχινίδη, σε όλα τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στον Άριο Πάγο, στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Προβόπουλο, πήγε όμως και προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στην πρόεδρο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τη Λαγκάρ, στον Μάριο Ντράγκη ως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και στον Παρόζο, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παίρνονται τα έγγραφα πίσω, είναι τα μεγεθύνη μου. 4 Δεκάτου του 2012, και ενώ όλοι εμείς που έχουμε μπει στην υπόθεση και την παρακολουθούμε διαδικτυακά, ενώ ξέρουμε ότι έχουν ενημερωθεί οι θεσμοί μας και περιμένουμε την απάντησή τους, διαβάζουμε το Υπουργείο Οικονομικών να ανακοινώνει ότι σχετικά με τα 600 δις, ουδεμία πρόταση, ανακοίνωση, ενημέρωση έχει γίνει προς το Υπουργείο, την ώρα που εμείς μάλιστα αναζητούμε ένα πακέτο 11,5 δις για να σώσουμε τη χώρα μας, στην ουσία να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των αφεντικών τους. Βλέποντας αυτή την κίνηση, ο οργανισμός που δράσει βουλευτικά προς τον Αρτέμις Όρα και την περιουσία των Ελλήνων, αυτή είναι η δουλειά του οργανισμού πώς αυτά τα χρήματα θα φτάσουν στους Έλληνες. Γι' αυτό και έχει τόσους επιστήμονες, έχει οικονομολόγους, έχει νομικούς. Ο σκοπός τους είναι αυτός, να βοηθήσουν τον Αρτέμις Όρα να κατεβάσει αυτή την περιουσία στους Έλληνες. Βλέποντας λοιπόν αυτή την κίνηση του Στουρνάρα να λέει ότι καμία ενημέρωση δεν έχει γίνει, 22 Δεκάτου του 2012, και κρατήστε τις ημερομηνίες γιατί είμαστε στο 14 και μιλάμε για το 12, ο Αρτέμις αποστέλει εξώδικη δήλωση πρόσκληση διαμαρτυρία μέσω της οποίας και υποβάλλει επισήμως την πρόταση προς την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, υπενθυμίζοντάς τους την υποχρέωσή τους να την ελέγξουν προτού την απορρίψουν ή τη χλεβάσουν. Το εξώδικο το κοινοποιεί στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου. Το πρώτο επίσημο έγγραφο που βλέπετε είναι η έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή, τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς το Υπουργείο. Ακολουθεί το εξώδικο, στο οποίο τους απαντά ο Αρτέμις Όρας και τους λέει: «Κύριοι, ψεύδεστε κατάφορα όσον αφορά τον ισχυρισμό σας ότι δήθεν ουδεμία σχετική πρόταση προσφορά ή ενημέρωση έχει γίνει προς το Υπουργείο και την κυβέρνηση γενικότερα». Είναι ξεκάθαρος πλέον ο λόγος για τον οποίο ισχυρίζεστε κάτι τέτοιο, καθώς αν σε αντίθετη περίπτωση θα οφείλατε να λογοδοτήσετε για ποιο λόγο μέχρι και σήμερα δεν έχετε προβεί στον απαιτούμενο έλεγχο. Θεωρώ απαράδεκτο για ένα θεσμικό φορέα υπεύθυνο για την οικονομική διαχείριση και πορεία της χώρας μας, όπως είναι το Υπουργείο Οικονομικών, να μας κοροϊδεύει. Θα διαβάσουμε μερικές παραγράφους για να δείτε πόσο έντονα, πόσο δυνατά είναι τα λόγια του Αρτέμις Όρα προς τους θεσμούς μας. Τι σας ενδιαφέρει περισσότερο, η καταβολή της δόσης των εταίρων μας ή το να βγει η χώρα μας οριστικά από το οικονομικό αδιέξοδο?
Έχετε αντιληφθεί το μέγεθος της ευθύνης σας όταν χαρακτηρίζετε ως αστείο μία πρόταση σωτηρίας της χώρας, ενώ δεν την εξετάζετε καν? Είναι όχι μόνο η δική σας υποχρέωση, αλλά και καθήκον σας, ακόμη κι αν η εν λόγω πρόταση σας φαίνεται αστεία, να προβείτε στον απαιτούμενο έλεγχο αυτής προτού την απορρίψετε ή τη χλεβάσετε. Σε αντίθετη περίπτωση, να είστε βέβαιοι ότι για τις πράξεις ή τις παραλήψεις σας αυτές θα λογοδοτήσετε ενώπιον των δικαστικών αρχών της χώρας και του ελληνικού λαού. Και όταν θα συμβεί αυτό, καμία ασυλία δεν θα μπορεί να σας προστατεύσει. Μήπως τελικά η πραγματική χρυσοθύρες είναι αυτή με τους οποίους διαπραγματεύεστε για την καταβολή των δόσεων, με το βαρύ αντίτιμο που ήδη πληρώνει και θα εξακολουθήσει για πολλά έτη να πληρώνει ο δοκιμαζόμενος ελληνικός λαός? Ποιοι είστε εσείς που αποφασίζετε χωρίς το παραμικρό αίσθημα ντροπής και ανθρωπιάς για τις τύχες των παιδιών μας, προδιαγράφοντας για αυτά ένα μέλλον ζωφερό και αβέβαιο? Από πού πηγάζει αυτή η αιμονή σας να αγνοείτε μια πρόταση με διάρκεια δανεισμού 100 ετών και επιτόκιο 0,5%, όταν η Ελλάδα δανείζεται σήμερα αυτούς τοπογλύκους με 10 και 15, για να καταλάβουμε πόσο θα ήταν το κέρδος μας από τους τόπους μόνο που φτάνουν τα 70 δις σήμερα, για να υπολογίσουμε 15% με 0,5. Να δούμε το πρώτο κέρδος που θα έχει η χώρα μας. Ποιες είναι επιτέλους οι πραγματικές συμφωνίες που έχετε συνάψει με τους εταίρους μας, εμφανείς και μη, που δεν σας επιτρέπουν ούτε καν να εξετάσετε μια δεύτερη πρόταση ή εναλλακτική λύση? Τηρείτε μία στάση σαν να μην έχετε ακόμη αντιληφθεί την αγανάκτηση, οργή και απόγνωση του απλού κόσμου, η οποία είναι έτοιμη να ξεσπάσει και να σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά της. Για να μην σας κουράσω, θα πάω στην τελευταία παράγραφο. Διαμαρτύρομαι εντονότατα για αυτή την παράνομη, προσβλητική για το πρόσωπό μου και εγκληματική για τον ελληνικό λαό συμπεριφορά σας και σας καλώ εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παρούσας μου πρώτον να μου γνωστοποιήσετε εγγράφως με ποιο τρόπο ελέγξατε την αξιοπιστία της πρότασής μου προτού τη χαρακτηρίσετε αστεία και χρυσοθυρική. Δεύτερον, επειδή είστε υποχρεωμένοι εκ του νόμου να ενεργείτε προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, να ορίσετε συνάντησή μου μετά των συμβούλων μου με τους αρμόδιους υπουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες προκειμένου να σας παρέχω οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση ή έγγραφο επιθυμείτε. Τρίτον, αν όχι, να μου γνωστοποιήσετε γράφους τους λόγους για την απόρριψη της εν λόγω πρότασής μου. Αυτό είναι το εξώδικο που έλαβαν επίσημα όλο το Κοινοβούλιο, η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών και για το οποίο ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με ημερομηνία 17 Οκτωβρίου του 2012. Η έκθεση επίδοσης προς το Υπουργείο Οικονομικών καθώς και η κοινοποίηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τόσο απλά, τόσο επίσημα όμως. Απάντηση δίνει ο πρόεδρος της Βουλής. Δείτε ποιος θεσμός απαντά στον ατέλειτο σώρα. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής στις 26, στις 2 ενδεκάτου με αριθμό πρωτοκόλλου 2615, 2 ενδεκάτου του 12. Απαντά στον Αρτέμι, απαντά και στον Μανώλη τον Λαμπράκη, στον πρόεδρο του οργανισμού, και λέει σε απάντηση της από 2 ενδεκάτου του 12 εξωδίκως αποσταλής της αιτήσεώς σας, άρα αναγνωρίζει ότι έχει πάρει το εξώδικο ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, σας γνωρίζω ότι τα θέματα στα οποία αναφέρεστε δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Προέδρου της Βουλής. Παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στο αρμόδιο Υπουργείο. Ακούσατε μήπως εσείς το μημαράκι να μπαίνει μες στη Βουλή και να ψάχνει να βρει τον αρμόδιο? Απλά δήλωσε ότι δεν είναι αρμόδιος, ε! Αλλά δεν τον ενδιαφέρει που υπάρχουν 600 δις για να μπει μες στο Κοινοβούλιο την επόμενη μέρα και να πει, ρε παιδιά, ποιος είναι αρμόδιος? Γιατί εδώ υπάρχουν 600, αν υπάρχουν. Να τα ελέγξουμε, να τα δούμε. Δεν είναι αρμόδιος. Να δούμε τη συνέχεια. 3 Νοεμβρίου του 2012. Η απάντηση προς όλα τα φερέφωνα, προς όλα τα πολύχρωμα παπαγαλάκια, προς όλους τους υποτιθέμενους μεγάλους δημοσιογράφους,
προς τον Νίκο τον Χατζηνικολάου που είπε το Υπουργείο έχει απαντήσει ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα. Παρόλο που ο συνέλληνας Παναγιώτης Όδος έχει πάει στην εκπομπή του, γιατί πολλοί την είδατε και του τα δίνει στο χέρι τα έγγραφα. Και τα παρατάει και λέει δεν υπάρχουν, έχει πει το Υπουργείο. Γιατί δεν τη λέει το Υπουργείο Οικονομικών και το γραφείο του Υπουργού. Κοινοποιημένο προς τον Αρτέμι Σόρα, τον Μανώλη τον Λαμπράκη και τον Γιώργο τον Παπαδάκη, τον δικηγόρο τους. Διαβιβάζει το φάκελο των 600 δις προς έλεγχο και αποδοχή στους θεσμούς τους επίσημους της χώρας μας. Προς τον Γιώργο τον Προβόπουλο, διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Βασίλη Μαστρόκαλο, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, προσέξτε, του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, καθώς και στην 23η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Είναι τα θεσμικά όργανα τα οποία ψάχνουν να βρουν λύσεις, κάνουν τις διαπραγματεύσεις, μιλάμε με τους δανειστές μας, μειώνουν τους μισθούς μας, τις συντάξεις μας, βάζουν τους Έλληνες να αυτοκτονούν. Αυτά είναι τα θεσμικά όργανα που έχουν όλο το φάκελο των 600 δις για έλεγχο και αποδοχή από 3 Νοεμβρίου του 2012. Και δεν έχουν βγει να απαντήσουν ακόμη στο λαό τι γίνεται. Τόσο απλά λέω πάλι, αλλά τόσο επίσημα. 7-11 του 12, παράλληλα, και εν ώψη της ψήφισης του νέου νομοσχεδίου της δανειακής μας σύμβασης, ο Αρτέμις Σόρας αποστέλει προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Πρόεδρο Δημοκρατίας νέα πρόσκληση για συνάντηση ως ίστατη προσπάθεια για την παρουσίαση της πρότασης των 600 δις. Θέλοντας δε να πιέσει κι άλλο, κοινοποιεί προς όλους τους ανεξάρτητους βουλευτές και προς όλα τα μέλη των κοινοβουλευτικών ομάδων. Ο δικαστικός επιμελητής μπαίνει μέσα στο κοινοβούλιο, πάει στα γραφεία των κομμάτων και τους κοινοποιεί το εξώδικο και στους 300. Ότι κύριε, 600 δις, πιέστε κι εσείς να γίνει ο έλεγχος. Για δείτε εκθέσεις επίδοση του δικαστικού επιμελητή προς τον Παναγιώτη τον Καμένο και την ομάδα των ΑΝΕΛ. Για δείτε προς τα παλικάρια της χώρας μας και τη Χρυσή Αυγή. Προς τον Μιχαήλ Γιαννάκη, προς τον Νικολόπουλο που βγήκε και το δήλωσε, προς όλα τα κόμματα και έχουμε όλα τα έγγραφα, ότι έχουν ενημερωθεί. Και δυστυχώς, για πολλωστή φορά, δεν μιλάει κανείς. Ακούσατε εσείς κανένα να βγει επίσημα και να μας πει σε κανένα κανάλι ή σε κάποιο βήμα τι γίνεται? Όχι. Ποιους ακούμε μέχρι τώρα? Τα δικά τους παιδιά από κάτω. Αυτοί που έχουν τις θέσεις κλειδιά. Αυτοί που έχουν συμφέροντα και πρέπει να κρατήσουν αυτό το καθεστώς εκεί πάνω, πάση θυσία. Ας αυτοκτονεί ο ελληνισμός. Ας έχουμε 7.000 αυτοκτονίες ως τώρα, δεν τους ενδιαφέρει. 29 Νοεμβρίου του 2012. Ο Αρτέμις Σόρας κάνει μήνυση προς τον Αντώνη Σαμαρά, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Φώτη Πουβέλη, τον Ιωάννη Στουρνάρα, προς τον Κάρολο Παπούλια, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μας, που έχει ξεφτυλίσει τη δημοκρατία στη χώρα μας, σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων, του Ελληνικού Κοινοβουλίου και σε όλους τους Έλληνες βουλευτές και κατά παντός άλλου υπευθύνου για τις άδικες πράξεις της εσχάτης προδοσίας, της παράβασης καθήκοντος και της κακουργηματικής απιστίας για τους 4 πρώτους μηνιόμενους. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά έχουμε χάσει το μέτρημα. Ο δικαστικός επιμελητής ξαναπάει και δίνει τη μήνυση για εσχάτη προδοσία και στους 300 προδότες αν θέλει στο κοινοβουλίο. Και ας βγουν να πούνε ότι δεν είναι. 17 μήνες περάσανε. Το αν είναι ή όχι θα το πείτε εσείς τον εαυτό σας. Εγώ το ξέρω πολύ καλά, γιατί έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα σχεδόν και το λέω. Και κανείς δεν βγαίνει μπροστά μου να με πει τι είναι αυτά που λες. Κρύβονται όλοι τους. Γιατί άραγε δεν θέλουν αυτά τα χρήματα? Τι τους φοβίζει, τι τους τρομάζει και δεν θέλουν να πάρουμε τα δικά μας χρήματα? Διότι εμείς δεν πήγαμε να ζητήσουμε από μια τράπεζα χρήματα.
Δεν πήγαμε να ζητήσουμε από καμία μασονική στοά, που έχουμε και πολλές στην Ελλάδα. Πήγαμε να δανειστούμε από κάποιο άλλο κράτος. Δεν πήγαμε να πάρουμε από την εκκλησία που μας λέει και αυτή ότι έχει πολλά χρήματα. Χρόνια ολόκληρα έχουν χρήματα αυτοί. Και αφήνουν τον Ελληνισμό να αυτοκτονεί. Από κανέναν δεν ζητήσαμε. Τα δικά μας ζητάμε που ένας συνέλληνας μας τα έφερε. Τι ζόρι έχουνε να βγουν να μας το πούνε. Ότι δεν θέλουμε να τα πάρετε τα 600 και να απελευθερωθείτε. Αρχίζουμε και μετράμε τώρα ποιοι είμαστε εμείς και ποιοι είναι απέναντι. Να βγουν όλοι μπροστά μας και να μας πούν όχι, δεν είμαστε με τον Ελληνισμό και δεν θέλουμε να τα πάρετε τα 600. Δεν ζητήσαμε κανένα κράτος εμείς. Δεν πήγαμε να πάρουμε καμιά Γερμανία, ούτε καμιά Γαλλία, ούτε καμιά Αμερική. Την πατρίδα μας ζητάμε και θα την πάρουμε. Όσο περνάει ο καιρός και δεν βγαίνουν να μιλήσουν, ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Γιατί γινόμαστε χιλιάδες. Και δεν με ενδιαφέρει αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν τα 600. Με ενδιαφέρει περισσότερο να βγουν αυτοί και να μιλήσουν. Μήπως το ότι δεν βγαίνουν η σιωπή τους είναι η ενοχή τους. Μήπως έχουν κάνει τον έλεγχο. Μήπως τα έχουν δει όλα. Για να δούμε τη συνέχεια. Γιατί βγήκε άλλο ένα πολιτικό παιδί και έκανε μήνυση. Για διασπορά ψευδών ειδήσεων στον Αρτέμι το Σόρα και στον Μανώλη το Λαμπράκη, τον πρόεδρο του οργανισμού. Τους είπε, κύριοι, είστε ψεύτες, είστε απατεώνες, δεν έχετε καταθέσει 600 δις. Θέλετε να δημιουργήσετε ταραχή στο κράτος. Θέλετε να καταλύσετε το πολίτευμα και το σύνταγμα. Αυτές ήταν οι κατηγορίες. Επιτέλους, η υπόθεση 600 δις φτάνει στην δικαιοσύνη. Και ήμασταν παρόν πάνω από 600 Έλληνες σε εκείνο το δικαστήριο. Ως επίσης παρόν ήταν και μάρτυρες από την Αμερική. Ήταν ο ίδιος ο θεματοφύλακας που διαχειρίζεται και έχει ελέγξει τα 6 ομόλογα των 100 δις. Πάμε να δούμε και το έγγραφο της ποινητήριας αναφοράς στις 29 Νοεμβρίου του 2012. Να πάρετε μια εικόνα. Το βλέπετε αγαπητοί μου. Του Αρτεμίου Σόρα κατά Σαμαρά Βενιζέλο Κουβέλη Στουρνάρα Παπούλια όλων των αρχηγών των κομμάτων, όλων των βουλευτών κατά παντός άλλου υπευθύνου για τις άδικες πράξεις, της εσχάτης προδοσίας, της παράβασης καθήκοντος και της κακουργηματικής απιστίας. Και υπάρχει όλο το ιστορικό από το 2010 πώς έχει έρθει ο οργανισμός και ο Αρτέμι Σόρας, πώς έχει κάνει τις κινήσεις, ποιους έχει ενημερώσει αυτά που είπαμε στην αρχή, πρωθυπουργό, πρόεδρο, υπουργούς, τους πάντες. Καθώς επίσης στη μήνυση υπάρχουν και 900 επισυναπτώμενα έγγραφα. Πριν ακούσαμε και ένα βίντεο ενός βουλευτή, σας το έβαλα πριν και το ακούσατε. Έχουμε και τα χαρτιά αυτά τα επίσημα. Την επερώτηση του Νικολόπουλου και πώς του κλείσαν το στόμα με τις 4 ώρες δωράκι στην τηλεόραση. Γιατί δεν βγαίνει τώρα ο Νικολόπουλος που έχει εκπομπή να πει τι γίνεται με τα 600. Πήρε το αντίτιμο, πήρε το αντάλλαγμα για να κλείσει το στόμα του. Προφανώς πήρε και άλλα πολλά που δεν ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει κανάλι στην τηλεόραση και εκπομπή. Και δεν έχω δει άλλο βουλευτή να έχει εκπομπή. 4 υπουργεία απαντάνε στον Νικολόπουλο. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο Εξωτερικών και Επικρατείας. Και του λένε ότι δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι και υπεύθυνοι. Ψάχνουμε τον αρμόδιο. Σίγουρα θα τον βρούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας γλιτώσει. Αλλά αν είναι όλοι αναρμόδιοι, να κατέβουν από εκεί πάνω. Να κατέβουν αυτά τα παιδιά, μα δεν μπορούν να ελέγξουν. Να ανεβούν καθαροί Έλληνες εκεί πάνω. Και να κάνουμε τον έλεγχο εμείς. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τη μηνυτήρια αναφορά που έχω στα χέρια μου και την απόφαση του δικαστηρίου 19 σελίδες. Για να μην πω στις περιγραφές και στις μαρτυρίες, αν και έχει πολύ γέλιο η κατάθεση του Ταραβίκα, ήταν ένας από τους τρεις που μηνύσαν τον Αρτέμι το Σόρα και όταν πήγε στο δικαστήριο και είδε ότι δυσκολέψαν τα πράγματα, ούτε ο Άδωνης είπε, ούτε δικηγόρο έστειλε πρεντικά τηλέφωνα και έλεγε, ρε εσείς είμαι μόνος μου, ρε, είναι πολλοί Έλληνες εδώ, ρε. Βοηθήστε με, γελούσαμε, πραγματικά. Και του λέει πρόεδρος, καλά πώς μήνυσες λέει αυτούς τους ανθρώπους.
Να σας πω, λέει, εγώ λέει βασικά... Έκανα τη μήνυση, λέει, για να έρθει στη δικαιοσύνη, τα 600 δις, λέει, να λάμψει η αλήθεια. Μπράβο, το χειροκροτήσαμε. Ναι, τι να πει, τώρα που τους βλέπω, λέει, βλέπω σοβαρούς ανθρώπους, λέει, θα πρέπει η κυβέρνηση να έχει ελέγξει. Γιατί δεν τους έχει ελέγξει ακόμη. Για να δούμε λίγο, τι λέει το δικαστήριο, πώς καταλήγει. Για να πάρουμε άλλο ένα όπλο στα χέρια μας. Ο ελληνισμός. Να δούμε μια αλήθεια ακόμη μετά από τόσα έγγραφα που είδαμε. Αποδείχθηκε, προσέξτε πώς ξεκινάει το δικαστήριο, αποδείχθηκε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος δυνάμει αμετάκλητου του πληρεξουσίου την χάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άρα, το ίδιο το δικαστήριο μας λέει ότι ο συνέλληνάς μας είναι διαχειριστής αυτού του ποσού. Άρα κάποιοι άλλοι συνέλληνες έχουν δουλέψει εδώ και πολλά χρόνια για αυτή τη μέρα που θα πηγαίνουν να μας κλαβώσουν και να μας γονατίσουν για να μας δώσουν τη δύναμη και τα όπλα στα χέρια. Και δεν τη δώσαν ούτε σε Γερμανό ούτε σε Κινέζο. Σε Έλληνα τη δώσαν τη δύναμη. Στο συνέλληνα Αρτέμις ώρα τη δώσαν και του είπαν πάρε το όπλο για τον ελληνισμό τώρα. Τη χάνει λοιπόν διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ποσό αυτό έχει ενσωματωθεί σε 6 διεθνή γραμμάτια του Αμερικανικού Ταμείου ονομαστικής αξίας εκάστου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα οποία έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό καταπιστεύματος και φυλάζονται προς πίστοση και χορηγία της ελληνικής δημοκρατίας. Άρα τα λεφτά έχουν κατατεθεί στο όνομά μας. Δεν μπορεί να τα πάρει πίσω, δεν είναι πλέον δικά του. Πείτε μου ότι αν αύριο σας καταθέσω εγώ 100 ευρώ στην τράπεζα, μπορώ να τα πάρω πίσω. Δεν μπορώ. Πρέπει να βγει η κυβέρνηση και να πει δεν τα θέλουμε. Ως τότε όμως είναι στο όνομά μας. Συγκεκριμένα τούτος προτίθεται να χορηγήσει το ανωτέρω χρηματικό ποσό στο ελληνικό κράτος υπό τη μορφή δανείου με διάρκεια αποπληρωμής 100 ετών και με επιτόκιο 0,5%. Όλα όσα ο Αρτέμις ως ώρας τους λέει και στη μήνυση και στα εξώδικα. Μας τα λέει το δικαστήριο. Πάλι η ερώτηση είναι γιατί δεν παίρνουν τα λεφτά. Τι γίνεται με αυτούς. Τι θέμα έχουν και δεν τα παίρνουν. Το δικαστήριο μας λέει και τους δύο όρους. Ήταν οι δύο όροι τότε που τους βραβεύσανε στην Ευρωβουλή που είδαμε τη φωτογραφία και βγήκαν και του είπαν δώσ' μας τώρα τα χρήματα να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει σωθήκαμε. Ήταν τότε που φάγανε το τυράκι και μπήκανε στη φάκα. Γιατί γυρνάει ο Αρτέμις ως ώρας και το δικαστήριο και λέει οι όροι δε που έθεσε για την εκταμείευση του ποσού ήταν η διεξαγωγή λογιστικού ελέγχου από Επιτροπή Διεθνών Πραγματογνωμόνων υπό την εποπτεία του Αρείου Πάγου προκειμένου να εξακριβωθεί το ακριβές ύψος του δημοσίου χρέους. Κύριε, να σας πληρώσουμε. Πόσο είναι το χρέος, για φέρτε μας τα χάρτια. Για φέρτε μας τις αποδείξεις, γιατί μας έχετε τρελάνει τελευταία να λέει ο ένας 500, άλλος 600, άλλος 200. Να μην ξέρουμε τι ακούμε και το χρέος να φουσκώνει και εμείς να παίρνουμε δόσεις και να αυτοκτονεί ο ελληνισμός. Τώρα έχουμε 600, φέρτε μας τις αποδείξεις να πληρώσουμε και να δούμε πόσο είναι το χρέος, γιατί ο οργανισμός και ο Αρτέμις έχει κάνει τον έλεγχο, έχει όλες τις αποδείξεις και μας λέει ότι το χρέος της χώρας μας είναι μόλις 49 δισεκατομμύρια. 49 δισεκατομμύρια. Πώς γίνεται. Θα το αναλύσουμε και αυτό που γίνεται. Να το ξέρουμε και αυτό. Ο δεύτερος όρος όμως που έθεσε και μας λέει η ελληνική δικαιοσύνη είναι διεξαγωγή έρευνας και απόδοση ευθυνών σε όσους είχαν στη διαχείρισή τους δημόσιο χρήμα. Και τώρα πιστεύω ότι τα έχετε καταλάβει όλα. Κύριοι, όσοι πήρατε, κλέψατε, φάγατε και φτάσατε τη χώρα μας εδώ, στη δικαιοσύνη. Και όσοι είστε άμελτοι και καθαροί, να σας χειροκροτήσουμε και να σας ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά. Αλλά εσείς ρε παιδιά δεν βγαίνετε να μιλήσετε. Όχι απλά δεν αποδέχεστε, αλλά δεν βγαίνετε να μας πείτε και εμάς εδώ και 17 μήνες τι γίνεται.
Ποιος θα δώσει τις απαντήσεις, όσα και να πούμε εμείς εδώ σήμερα που είμαστε από την πρώτη στιγμή στο θέμα και είμαστε κοντά στον ελληνισμό. Ποιος πρέπει να μας απαντήσει, δεν πρέπει τα πολιτικά παιδιά της χώρας μας να μας απαντήσουν. Μήπως από την τσέπη σας και από την τσέπη μου δεν πληρώνουμε το γενικό λογιστήριο του κράτους που πήγαν τα 600, μήπως δεν πληρώνουμε τον οργανισμό διαχείρισης δημοσίου χρέους, μήπως δεν πληρώνουμε τις μυστικές υπηρεσίες, μήπως δεν έχουμε ΕΥΠ, μήπως δεν έχουμε Τράπεζα της Ελλάδος, τι δεν έχουμε. Και τους πληρώνουμε τους κερατάδες από την τσέπη μας. Και βγαίνουν τα παπαγαλάκια να ρωτάνε μένα πού τα βρήκε ο Σόλας. Να πάρω τι στα αφεντικά σου, ρε κερατά που τα βρήκε. Και όποιος έχει στοιχεία και βγαίνει και τα γράφει, να πάει στον εισαγγελέα αύριο το πρωί. Όλοι αυτοί που βγαίνουν και έχουν πολλά στοιχεία για τον απατεώνα, τον συνέλληνα, τον Αρτέμι, τον Σόρα, γιατί δεν πάνε στον εισαγγελέα με τα στοιχεία τους αύριο το πρωί. Να μάθουμε κι εμείς τελικά τι γίνεται, τόσα στοιχεία έχουν. Και έχουν βάλει όλα τα προδοτάκια τους να γράφουν στο ίντερνετ, να γράφουν, να γράφουν εκεί, να προσπαθούν να μας κοροϊδέψουν. Δεν κοροϊδευόμαστε άλλο, κύριε. Τέλος. Και την τηλεόραση την έχουμε κλείσει. Την ανοίγουμε για να τους φτύνουμε μόνο την τηλεόραση. Και αν τολμάνε αυτά τα παιδιά πλέον, ας κάνουν και εκλογές. Ναι. Βλέπετε κάτι μαγειρέματα, το ΣΥΡΙΖΑ να χαϊδεύεται με το Σαμαρά τελευταία. Να ετοιμάζουν μια μεγάλη καινούργια κυβέρνηση, έτσι όλοι μαζί, αγκαλιά. Γιατί άραγε. Γιατί αν κάνουν εκλογές, δεν έχουν ασυλία την επόμενη μέρα. Και από πίσω τους κυνηγάει μια μήνυση για εσκάτη προδοσία. Και είναι πολλοί οι εισαγγελείς της χώρας που περιμένουν αυτή τη μέρα να σφυρίξουν για μαζέψτε τους και τους 300 και φέρτε τους από εδώ. Γιατί έχουμε και σύνταγμα. Έχουμε και αεροπαγίτες να αναλάβουν τη χώρα μας την επόμενη μέρα για όσο χρειαστεί. Ένα μήνα, δύο, τρία, πέντε. Ένα χρόνο. Σύνταγμα έχουμε. Άριο πάγο έχουμε, αλλά δεν έχουμε τίποτα να δούμε. Και 600 δις έχουμε όμως από πίσω, ε! Για την επόμενη μέρα πλέον. Πάρετε τα 40 μέρα πλέον. 550 δις έχουμε συνέλληνες. Για ανάπτυξη την επόμενη μέρα. Για να επανέλθουν μισθοί, συντάξεις. Εκεί που ήταν το 2008, αυτά έχει δηλώσει ο Αρτέμις στις ώρες. Την επόμενη μέρα εκεί θα είναι. Οι μισθοδοσίες στη χώρα μας. Άρα λοιπόν δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Τη γνώση την έχουμε πλέον και κανείς δεν μπορεί να μας ξεγελάσει. Κανείς δεν θα μας κοροϊδεύει πλέον. Θα πρέπει να βγουν και να λογοδοτήσουν αυτοί. Όχι εμείς. Αυτοί είναι εκεί πάνω. Αυτούς στείλαμε. Αν δεν βγουν αυτοί, εμείς γινόμαστε περισσότεροι κάθε μέρα. Εχθές ήμασταν στη Λίμνο, προχθές στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Πληρώνουμε όλα τα έξοδα, τα πουλάμε, τα έχω ξεπουλήσει όλα. Αυτοκίνητο τι έχω και δεν έχω, το πουλάω. Γι' αυτό τον αγώνα. Γιατί εδώ είναι ελληνισμός. Γιατί εδώ στο Σβέργο μου δεν υπάρχει κανένας άλλος. Δεν ήρθε ο Αρτέμις να πει δώστε μου την Ελλάδα και μετά εγώ θα κάνω. Ήρθε και κατέθεσε τα 600, πρώτα το έκανε, τα έβαλε στο όνομά μας και μετά είπε κύριε το έκανα. Αυτό έκανε ο Αρτέμις ο Σόλας. Ήρθε και μας είπε, κύριε, εκεί είναι η πηγή. Θα ενωθείτε να πάτε να τα πάρετε. Γιατί αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι αγκαλιά μες στην κυβέρνηση. Αυτό μας αποδεικνύουν εδώ και 17 μήνες. Ότι αυτοί δεν βλέπουν ούτε κόκκινο, ούτε κίτρινο, ούτε μπλε, ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Είναι όλοι μαζί. Και εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. Δεν εξυπηρετούν τα δικά μας συμφέροντα, δυστυχώς. Δυστυχώς θα ξαναπώ ότι έχω μέσα στο κοινοβούλιο μου 300 ανθέληνες. Και μακάρι να με μηνύσει ένας από αυτούς. Μακάρι. Αλλά δεν κουνιέται κανείς γιατί ξέρουν πολύ καλά πόσο αληθινό είναι αυτό. Να δείτε πώς τρομάζουν τώρα με το ψήφισμα των Ελλήνων που κάναμε. Γιατί εμείς γεννήσαμε τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Και δικαιοσύνη απαιτούμε. Απαιτούμε το δίκαιο και το άδικο. Τέρμα τα παραμύθια, τελειώσαν αυτά. Παίρνουμε το άρθρο 10 του συντάγματος. Για δείτε το. Το οποίο μας λέει ότι οι Έλληνες, καθένας ή πολλοί μαζί, έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές. Και αν οι αρχές σε διάστημα 60 ημερών
που πλέον έχει γίνει 10 και δεν το έχουν βγάλει. Δεν μας απαντήσουν. Τότε έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε το αυτονόητο, αγαπητοί. Το πρώτο που θα κάνουμε, ασφαλιστικά μέτρα την επόμενη μέρα. Σε όλους τους θεσμούς και τους μηχανισμούς. Τελειώσαν. Χρειαζόμαστε 3-4 εκατομμύρια υπογραφών και τους έχουμε τελειώσει την ίδια μέρα. Δεν θα αρχίσουμε στα αγώνα αίμα. Προσπαθήσαν να δημιουργήσουν εμφύλιο πάνω από 2 φορές στη χώρα μας και το είδατε αυτό. Με δολοφονίες, με αρχηγούς που τους βάζουν υποτίθεται μέσα και πίνουν καφεδάκι στη Γαδά. Με 1000 τέτοια προσπαθούν να κάνουμε ματοκύλισμα μεταξύ μας. Και ποιους να πάμε να σκοτώσουμε, τα αδέρφια μας που είναι στο στρατό και στην αστυνομία και στην εφορία, τα ξαδέρφια μας, τις οικογένειές μας. Τους 300 προδότες θα καθαρίσουμε μέσα στο κοινοβούλιο. 4 εκατομμύρια υπογραφές. Και ας βγουν απέναντί μας να μας πούν μετά τι γίνεται. Έτσι λοιπόν βγάλαμε το ψήφισμα των Ελλήνων. Το οποίο είναι προς πάσα αρμόδια αρχή. Είναι ό,τι πιο αληθινό και ό,τι πιο δυνατό είναι το υπερόπλο μας. Με αυτό θα τους πολεμήσουμε. Με το ψήφισμα των Ελλήνων και με 600 δισεκατομμύρια σφαίρες κατατεθειμένες. Στο ψήφισμα των Ελλήνων, σαφώς και θα βάλω τα πραγματικά μου στοιχεία, γιατί δεν φοβάμαι κανέναν. Γιατί δεν έχω να φοβηθώ. Αυτοί έχουν να φοβηθούν. Και προσπαθούν να με τρομοκρατήσουν κιόλας ότι βάζουμε, λέει, το αφημί μας, το προσωπικό δεδομένο. Μην κόψεις ξανά απόδειξη, έχεις το αφημί σου πάνω και είναι προσωπικό δεδομένο. Να καταλάβετε για πόσο βλάκες μας περνάνε. Αν είναι προσωπικό δεδομένο, να μην ξανακόψουν απόδειξη και τιμολόγιο κανένας. Μην ξαναπάρουν ΦΠΑ ποτέ. Τόσο απλά τα πράγματα, τόσο καθαρά και ξεκάθαρα μπροστά μας. Θέλω να διαβάσουμε τι λέει το ψήφισμα των Ελλήνων. Με τα πραγματικά μου στοιχεία, με το όνομά μου και το αφημί μου, που πιστοποιεί την ταυτότητά μου και το πόσο Έλληνας είμαι, δηλώνω ότι ως Έλληνας πολίτης για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της χώρας από διεθνείς τοκογλύφους και την κατάργηση των μνημονίων που οδήγησαν τη χώρα σε υποδούλωση, με επαχθείς και ειδεχθείς όρους επιθυμώ, πρώτον, να γίνει αποδεκτή η πρόταση των 600 δις, όπως η ίδια έχει υποβληθεί, κύριε, από 28/9/12 στην ελληνική κυβέρνηση. Δεύτερον, επιθυμώ να γίνει λογιστικός έλεγχος του χρέους από Επιτροπή Διεθνών Πραγματογνωμόνων υπό την εποπτεία των ανώτατων δικαστών του Αρείου Πάγου για την εξακρίβωση του πραγματικού ύψους του δημοσίου χρέους. Και τρίτον, επιθυμώ να αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους κρατικούς, πολιτικούς και δημοσίους παράγοντες. Με τη ρητή επιφύλαξη παντός εν γέννη νομίμου δικαιώματός μου σε περίπτωση μη ελέγχου και ανετιολόγητης ισοπηρής απόρριψης, θα πράξω τα δέοντα, κύριοι, θα σας κάνω ασφαλιστικά μέτρα. Θα σας πάω στον Άριο Πάγο, θα σας πάω στα διεθνή δικαστήρια, θα φτάσω μέχρι το Λουξεμβούργο και δεν θα είμαι μόνος μου, δεν θα είναι ένας Αρτέμις Όρας, θα είναι όλος ο ελληνισμός και θα είναι τουλάχιστον 4 εκατομμύρια υπογραφών. Και να δείτε πώς λύνονται τα χέρια κάθε δικαστικής αρχής την επόμενη μέρα. Αν δεν μπορούν να βγουν αυτοί, να κατέβουν από εκεί πάνω. Όλα τα προδοτόσκυλα μέσα στη χώρα μας, τόσα χρόνια που μας φέρνουν εδώ. Η περιουσία μας είναι μεγάλη και βλέπουμε ένα μικρό δείγμα. Παίρνουμε το ψήφισμα, το φτάνουμε και στο τελευταίο σπίτι, το υπογράφουμε όλοι που νιώθουμε Έλληνες και ελεύθεροι και γίνουμε τόνους μελάνι. Και την επόμενη μέρα κάνουμε εμείς τον έλεγχο αν δεν μπορούμε να τον κάνουμε. Αυτό που έχω να δηλώσω είναι ότι ήρθαμε. Δεν ερχόμαστε, ήρθαμε, είμαστε οι Έλληνες και έχουμε την περιουσία μας. Και αυτή διεκδικούμε. Και θα τα πάρουμε γιατί είναι δικά μας. Δεν είναι κανενός άλλου. Τα χρήματα είναι δικά μας. Και η χώρα είναι δική μας, τη λένε Ελλάδα, και θα διαδώσει το φως και τη δικαιοσύνη όπως κάνει χρόνια ολόκληρα, αιώνες ως τώρα. Δεν θα μας καταλύσουνε και τη δικαιοσύνη. Το Σύνταγμα το έχουν καταλύσει. Τους νόμους τους έχουν καταπατήσει. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Ευτυχώς, η δικαστική αρχή της χώρας μας είναι εδώ.
και σήμερα αποκαλύφθηκαν μπροστά σας όλα. Και αυτή τη στιγμή έχω στα χέρια μου απόφαση δικαστηρίου. Έχω στα χέρια μου εξώδικο. Έχω στα χέρια μου, προσέξτε, από τον Αρτέμιο Σόρα προς τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 9 σελίδες αναφορά τι έχει κάνει και πώς έχει κινηθεί και πώς έχει μηνύσει. Τα έχουμε όλα στα χέρια μας. Όλη την αλήθεια και όλα τα όπλα. Και 600 δις πιστοποιημένα την ελληνική δικαιοσύνη. Ε, τι άλλο θέλουμε? Να συνεχίσουμε να τους πιστεύουμε? Να πιστεύουμε τι, κάτι που δεν βγαίνουν να μας το πούνε? Μα δεν βγαίνουν να πούν τίποτα. Ούτε αν υπάρχουν, ούτε αν δεν υπάρχουν. Είναι στριμωγμένοι στη γωνία. Αυτό να το ξέρετε. Είναι στριμωγμένοι στη γωνία και ήδη για τη μήνυση της εσχάτης προδοσίας πολλοί απολογούνται. Αυτό που τους σώζει λέγεται ασυλία. Η δική μας δημοκρατία την επόμενη μέρα δεν θα έχει ασυλία. Δεν θα έχει περί μία ευθύνης υπουργών και δεν θα έχει και τετραετία. Θα εφαρμόσουμε το πιο σκληρό πολίτευμα που εμείς γεννήσαμε. Τη δημοκρατία. 1000 καλά, 1 κακό, έφυγες για τον εισαγγελέα. Τέλος τα ψέματα, συνέλληνες. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε μόνοι μας. Μόνοι μας! Κανείς δεν νοιάζεται για μας. Κανείς από αυτούς τους προδότες εκεί πέρα μέσα. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι ανθέληνες. 17 μήνες, ένας Έλληνας, ένας Αρτέμις Όρας και πλέον με όλους εμάς παρεταμένους, τους έχουμε λιώσει και τους έχουμε ισοπεδώσει όλους. Δεν έχει μείνει κανένας τους. Ας βγει ένας μπροστά τους και να μας πει με ποιον είναι. Ας βγει ένας και να μας πει όχι, δεν θέλουμε να πάρετε τα 600. Γιατί αυτό μας δείχνουν. Εμείς θα τα πάρουμε γιατί είναι δικά μας και θα απελευθερώσουμε τη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Καλογερόπουλος Γιάννης. Είμαι από τον Άπτιο. Εγώ θα σας μιλήσω... Ο Χρήστος σας μίλησε για τους 300 προδότες μέσα στη Βουλή. Εγώ θα σας πω για τους 325 έξω από τη Βουλή. Για τους αγαπητούς μας δημάρχους. Και μιλάω κατά αυτόν τον τρόπο και θα σας εξηγήσω εξιστορώντας το πρόγραμμα που έχει έρθει στην Ελλάδα για τις δημοτικές αρχές, το οποίο είναι πρόγραμμα κοινωνικών παροχών, ανθρωπιστικής βοήθειας και όλων των έργων υποδομών της κάθε κοινωνίας, της τοπικής, του κάθε Δήμου. Και όλα αυτά εντελώς δωρεάν, το ξαναλέω, εντελώς δωρεάν, και πώς αποδεικνύεται εν της πράγμαση ότι οι αγαπητοί μας Δήμοι και Δήμαρχοι και αυτοί δεν θέλουν το καλό των πολιτών και των δημοτών και ενδιαφέρονται μόνο για τη δική τους ικανοποίηση, είτε την πολιτική, είτε οποιαδήποτε άλλου είδους ικανοποίηση είναι. Η ομάδα του Αρτέμιου Σόρα, εκτός από τα 600 δις που κατέθεσε ο Σόρας για την ελληνική δημοκρατία, έκανε και κάτι άλλο, το οποίο είναι πιο μεγάλο. Δουλεύοντας επί 2,5 χρόνια, κατέθεσαν στο Παγκόσμιο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Διευκόλυνσης ή Ταμείο Καταπιστεύματος μελέτες για 49 περίπου χιλιάδες έργα για όλη την ελληνική επικράτεια και για την Κύπρο μας. Θα προσέξετε ότι σήμερα παραιτήθηκε σύσσωμη κυβέρνηση της Κύπρου και δεν τους αφήνει ο Αναστασιάδης. Κάτι είπα να έχουν αρχίσει και για αυτούς, γιατί κυβάλλει και 50 δισεκατομμύρια για την Κύπρο ως ώρας. Αυτό δεν σας το είπε ο Χρήστος. Το πρόγραμμα λοιπόν από το Παγκόσμιο Ταμείο
το οποίο εγκρίθηκε για την Ελλάδα μετά από την κατάθεση των 49.000 μελετών σε οικονομικό ύψος είναι 2-3 εκατομμύρια, ξαναλέω το νούμερο, 2-3 εκατομμύρια 300 δις, για Ελλάδα και Κύπρο. Έχει μια μέση αντιστοιχία 150.000 ευρώ ανακάτοικο Ελλάδας και Κύπρου. Όχι αναψηφοφόρο, ανακάτοικο. Δηλαδή η αντιστοιχία είναι από το μωρό της μιας ημέρας έως το γέροντα που παίρνει τη ζωή. Αυτό το πρόγραμμα που πρωτίστως είναι άμεση ανθρωπιστική βοήθεια, πλήρης παροχές κοινωνικού χαρακτήρα και όλα τα έργα υποδομών του Δήμου τοπικής κοινωνίας εντελώς δωρεάν, και όταν λέω όλα τα έργα περιλαμβάνεται μέσα στο πρόγραμμα από λιμάνια μέχρι αεροδρόμια, από μαρίνες μέχρι βιομηχανίες, από δορυφόρους τηλεπικοινωνιών μέχρι τα καλύτερα νοσοκομεία και ερευνητικά ιατρικά κέντρα που να παράσχουν ανωτάτου επίπεδου υγείας στο λαό, τα καλύτερα και τα πιο εξειδικευμένα σχολεία, ερευνητικά πανεπιστήμια, και μάλιστα που να συνδέονται στην έρευνα με την βιομηχανική παραγωγή, μέχρι ξεχρέωμα των δανείων των δημοτών. Και θέλω να προσέξουμε ιδιαίτερα το τελευταίο που είπα. Μιλάω για ξεχρέωμα όλων των δανείων των δημοτών, από τα στεγαστικά μέχρι τα επιχειρηματικά, για αναχρηματοδότηση άτοκη κάθε παραγωγικής διαδικασίας και άτοκη αποπληρωμή έως 40 χρόνια για όλων των μορφών δάνεια που θα εξυπηρετηθούν από αυτό το πρόγραμμα. Επίσης, μέσω αυτού του προγράμματος μπορεί να αποπληρωθεί ό,τι χρωστάει και άμεσα κινδυνεύει να πάει φυλακή οποιοδήποτε δημότης. Δηλαδή, από αυτόν που χρωστάει στην εφορία μέχρι αυτόν που χρωστάει στο ΙΚΑ ή στο ΤΕΒΕ. Γιατί δυστυχώς ακούμε κάθε μέρα να μιλάνε για ανέργους, αλλά δεν έχουμε δει και τους επαγγελματίες και εμπόρους ή επιχειρηματίες ή βιοτέχνες σε τι δυσμενή κατάσταση είναι, πόσοι από αυτούς έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους, πόσοι είναι εγκλωβισμένοι φορολογικά και δεν μπορούν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους και αν έχουν πράγματι να πάνε φαγητό στο σπίτι τους. Αυτό το πρόγραμμα για να υλοποιηθεί χρειάζεται μόνο ένα πράγμα. Για την ακρίβεια χρειάζονται τρία πράγματα. Χρειάζεται αυτό που έχει γίνει στο Παγκόσμιο Ταμείο και έχει δοθεί η έγκριση για την Ελλάδα και για την Κύπρο, τα 2-3 εκατομμύρια 300 δις, αυτό έχει γίνει. Χρειάζονται εγγυήσεις για τα χρήματα. Γιατί χρειάζονται εγγυήσεις? Γιατί τα χρήματα είναι από τους λογαριασμούς τους ελληνικούς, δηλαδή των Ελλήνων πολιτών που έχει το Παγκόσμιο Ταμείο και είναι οι λογαριασμοί καταπιστεύματος. Και αν θέλετε μετά να σας κάνω και ειδική ανάλυση για να αντιληφθείτε όλοι τι σημαίνει λογαριασμός καταπιστεύματος, που τέτοιας μορφής λογαριασμός είναι και ο λογαριασμός που ανοίχθηκε για τα 600 δις που σας είπε ο Παλατίνας πριν. Το δεύτερο λοιπόν είναι εγγυήσεις. Αυτές τις εγγυήσεις τις βάζει ένας ιδιώτης Έλληνας, ο Αρτέμης ο Σόρας. Και το τρίτο
που χρειάζεται είναι η αίτηση, το αίτημα του δημάρχου σας. Το αίτημα του κάθε δημάρχου του Δήμου του Καλλικράτη ως ισχύει νομοθεσία του Καλλικράτιου νόμου του 3852 που αναγνωρίζει τι κρατική οντότητα στο Δήμο, το ξανατονίζω, κρατική οντότητα στο Δήμο και το Δήμαρχο ως αρχηγό κράτου. Και διότι εκπροσωπεί τους πολίτες, του δημότες και τα χρήματα αντλούνται και χρηματοδοτείται όλο το πρόγραμμα από τους λογαριασμούς καταπιστεύματος των δημοτών, των Ελλήνων πολιτών. Άρα, με μόνο μία εντολή αίτημα του Δημάρχου χρηματοδοτείται όλο αυτό το πρόγραμμα. Τις εγγυήσεις τις βάζει ένας ιδιωτικός φορέας. Ένας ιδιώτης φυσικό πρόσωπο, ο Αρτέμισος Όρας. Ο Δήμος, το Δημόσιο, οι Δημότες, όχι μόνο δεν βάζουν εγγυήσεις, όχι μόνο δεν βάζουν υποθήκες, αλλά απαγορεύεται από το ίδιο το πρόγραμμα. Και κλειδώνει νομικά από την αρχή, από την πρώτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που χρειάζεται για να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο να αναζητήσει χορηγούς, επενδυτές και να εξασφαλίσει με νόμιμους τρόπους χρηματοδότηση κεφαλαίων για να γίνουν έργα υποδομής στο Δήμο. Από τη στιγμή που παίρνετε αυτή η απόφαση, βάσει και του νόμου του 3852, κλειδώνεται η απαγόρευση στο Δήμο και στο Δήμαρχο να βάλει οποιασδήποτε μορφής εγγύηση ή υποθήκη. Εάν μιλήσετε με Δήμαρχό σας και σας πει «μου ζητήσανε να βάλω εγγυήσεις», δείτε τον, σας το λέω έντιμα, γιατί θα σας λέει ψέματα, θα σας κοροϊδεύει, θα σας αποπροσανατολίζει, γιατί τα πολιτικά του αφεντικά δεν του επιτρέπουν να δώσει το αίτημά του για να έρθει το πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας και κοινωνικών παροχών για εσάς. Τα χρήματα του προγράμματος είναι απολύτως μετρητά. Γιατί άκουσα από δήμαρχο να λέει ότι θα έρθουν κάποια ομόλογα. Είναι μόνο μετρητά, το τονίζω. Μόνο μετρητά. Ο Σόρας βάζει τις εγγυήσεις, ο Δήμαρχος κάνει το αίτημα, το Παγκόσμιο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Διευκόλυνσης εκταμιεύει το ποσό και το στέλνει. Στην τράπεζα που θα υποδείξει ο κάθε Δήμος, στο όνομα του εγγύητη, άρα του Αρτέμι του Σόρα, σε κυδαιμονευόμενο λογαριασμό από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Το ξαναλέω για να γίνει κατανοητό. Το Παγκόσμιο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Διευκόλυνσης από την ώρα που θα δεχτεί το αίτημα με τις εγγυήσεις του Αρτέμι του Σόρα εκταμιεύει τα χρήματα στο όνομα του εγγύητη αλλά τα κυδαιμονεύει ο Δήμος. Γιατί τα κυδαιμονεύει ο Δήμος και ό,τι θέλει ο Δήμος γίνεται? Διότι τα χρήματα είναι δικά μας. Είναι από τους λογαριασμούς τους δικούς μας στο Παγκόσμιο Ταμείο, τους καταπιστευματικούς λογαριασμούς. Είναι αυτό που δεν αφήνει η κυβέρνηση τον κάθε δήμαρχο και τον πιέζει με διάφορα ψέματα ή ο κάθε κάθετος κορματάρχης δήμαρχος, όπως δίπλα της Καλαμάτας ο Νίκας, που φόβιζε το δικό σας δήμαρχο εδώ στη Σπάρτη τον Αρχιτάκο, θα μας πάρει φυλακή, μην υπογράψεις. Γιατί ρε Νίκα θα σε πάρει φυλακή, αλλά τέλα, δεν έκανε να απαντήσει όταν το ρώτησα. Έκανε ένα λογίδριο πολιτικό με ξύνη γλώσσα για 5 λεπτά και έφυγε από το γραφείο. Δίνω συνέντευξη στο διπλανό κανάλι εδώ πέρα στην Καλαμάτα. Υπάρχουν φίλοι από την Καλαμάτα που να σου το βεβαιώσουν. Δεν τους επιτρέπει να δείξουν τη συνέντευξή μου.
Για να μην του βγάλουν τα κουτάλια του στη χώρα. Και δεν μας δίνουν ούτε το βίντεο από το κανάλι της συνέντευξης. Γιατί στο βίντεο φαίνεται ότι την συνέντευξη την κάνω μέσα στο Δημαρχείο της Καλαμάτας, έτσι. Έχω αναλάβει ένα ρόλο ως ενεργός Έλληνας και γνώστης κάποιων πραγμάτων. Έχω ξεκινήσει μαζί με άλλους Έλληνες να ενημερώνουμε τους δημάρχους. Γυρίζω όλη την Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα για αυτόν τον λόγο. Προσωπικά έχω δει πάνω από 80 δημάρχους. Δυστυχώς αποδεικνύεται ότι οι δήμαρχοι είναι πιο σκελετωμένοι από τον βουλευτή. Και θα σας εξηγήσω το γιατί. Ένας βουλευτής μόνος του δεν μπορεί παράδειγμα να κάνει κάτι για τα 600, όπως ο Νικολόπουλος που είπε, παρετούμε. Δεν του εγκρίνανε την παρέτηση από την ασυλία μέσα στη Βουλή. Ενώ αντίθετα σε αυτό το πρόγραμμα, ένας δήμαρχος μόνος του σώζει όλους τους δημότες, και επειδή ο κάθε δήμαρχος υπογράφει για όλους τους Έλληνες εντός και εκτός Ελλάδος, σώζει και όλη την Ελλάδα. Και θα σας πω και κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ο κάθε δήμαρχος έχει το δικαίωμα, και θα σας διαβάσω και δύο παραγράφους να το καταλάβετε, μέσα από το χαρτί που δίνει το αίτημά του εντολή ο δήμαρχος, έχει το δικαίωμα με μία του υπογραφή να ζητήσει τι, 200, 300, 400 δις, ξέχωρα τα 600, έτσι, ξεχάστε τα 600. Ο δήμαρχος μπορεί να ζητήσει λεφτά για να ξεχρεώσει την Ελλάδα και να κάνει αυτό στον έλεγχο. Ο φορέας υλοποίησης είναι υποχρεωμένος να το δώσει. Διότι ο δήμαρχος ασκεί εξουσία. Ο δήμαρχος είναι ο αρχηγός του κράτους. Και ο κάθε δήμαρχος από τους 325 έχει, αν θέλει, το δικαίωμα μέχρι να κάνει και ανεξαρτησία του Δήμου του. Και πριν από 11-12 μέρες, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο Βαγγέλης ο Λαμπάκης, τον οποίον απεκάλεσα μέσα στο Δημαρχείο στην αίθουσα δημόσια σε 550 άτομα, προδότη, ξαναμίλησε για αυτοδιάθεση της Θράκης μέσω των δημάρχων. Απόσχηση μέσω των Δήμων. Εμείς εδώ στην Πελοπόννησο μπορεί να μην αισθανόμαστε έντονα το πρόβλημα της παραμεθορίου των συνόρων της Αλβανίας, των Σκοπίων, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Να μην καταλαβαίνουμε αυτό που συμβαίνει εκεί πάνω. Θα μιλήσω πιο άνοιχτα για κάποια θέματα, επειδή σήμερα δεν μεταδίδεται ραδιοφωνικά η εκπομπή. Δυστυχώς εκεί πέρα έχουμε πολλοί πρακτορυλίκοι και δουλεύουνε. Από πρεσβείες κρατών μέχρι ξένα προξενία. Οι περισσότεροι δήμαρχοι είναι αισχροί προδότες πράκτορες των Ελλήνων. Ανθέλληνες δηλαδή, πράκτορες που προδίδουν τους Έλληνες. Ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα δεν μπορείτε να φανταστείτε, εδώ στην Νότιο εμείς, δεν μπορούμε να το φανταστούμε, το τι πραγματικά συμβαίνει. Ξαφνικά θα χάσουμε την Ελλάδα από τους δημάρχους. Αυτό το πρόγραμμα δεν μελετήθηκε τυχαία για την Ελλάδα. Αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα που φτιάχτηκε από την παγκόσμια κοινωνία των ανθρώπων, από τα Ηνωμένα Έθνη. Πρωτοδομήθηκε το 1944 στη συνθήκη του Bretton Woods. Μην είσαι λογαριασμός κατά επιστήματος. Και αφορά, θέλω, ακούγοντάς με, να διαβάζετε στην οθόνη αυτά που προβάλλονται. Είναι λογαριασμοί καταπιστεύματος, είναι ο αριθμός λογαριασμού. Η τράπεζα εδώ στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε μόνο στο εξωτερικό και στα παγκόσμια ταμεία λογαριασμούς καταπιστεύματος. Η τράπεζα που βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα οι λογαριασμοί, ο κάθε λογαριασμός, και το ποσό που έχει μέσα. Αυτό το χαρτί πρέπει να το τυπώσετε όλοι και μόλις καταδείτε βουλευτή μπροστά, τον πλακώνετε στις κλωσίες της Βουλής κατευθείαν. Έχουν 3 εκατομμύρια όλοι οι λογαριασμοί. Και μας βάλανε σε 3 μνημόνια. Υπογράψαμε τη θανατική μας καταδίκη. Όλοι αυτοί που με την ψήφο μας
τους έχουμε βάλει στο δέρμα μας. Και σε 4,5 και πάνω χιλιάδες λογαριασμούς καταπιστεύματος που έχει η Ελλάδα, έχει τετράκις. Υπάρχουν και λογαριασμοί που είναι σε χρυσό, σε μέταλλο. Και μιλάμε για χιλιάδες τόνους μέταλλο χρυσό στο κάθε λογαριασμό. Προσέξτε όλους τους πραγματικά τους λογαριασμούς που βλέπετε. Έχουν τρισεκατομμύρια μέσα γιατί δείχνουν με ημερομηνία και τα παράγωγά τους έχουν μια ημερομηνία. Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί το Δεκέμβρη του 8. Αυτοί οι λογαριασμοί τροφοδοτούνται συνέχεια από τις αξίες τις υπερτιμημένες που συμφωνήσαν από το 1944 η παγκόσμια κοινωνία και ειδικά οι νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που θεσπίσανε τις χρηματιστηριακές αξίες. Και ας σας το πω απλά, το πετρέλαιο για να βγει μέσα από τη γη μόλις κάνει τη γεώτρηση βγαίνει μόνο. Δεν έχει κόστος. Γιατί έχει κάνει 100 δολάρια το βαρέλι. Το φτιάξανε έτσι με τις διεθνείς συνθήκες και το η υπερτιμημένη αυτή τιμή τι κάνει. Κάθε χώρα που καταναλώνει υπάρχει μια παγκόσμια τράπεζα διευθετήσεων, η λεγόμενη BIS, η οποία ιδρύθηκε το 1933 στην Ελβετία και σε συνδυασμό με τη CIA, η οποία CIA ενώ μας είπανε ψευδώς ότι είναι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής, ούτε μία σχέση έχει, η CIA είναι παγκόσμια οικονομική υπηρεσία, είναι παγκόσμια οικονομική αστυνομία, η οποία επιβλέπει την ίσπραξη των χρημάτων από τα χρηματιστήρια στην BIS και την τοποθέτησή τους στους λογαριασμούς καταπιστεύματος. Και αυτοί οι λογαριασμοί όλα ψάνουν. Δεν το κίζονται, παράγωγα κέρδη από το χρηματιστήριο που συμφωνήσαν οι λαοί, μπαίνουν και αυξάνουν. Κάθε λαός, γιατί σήμερα είναι 193 κράτη σε αυτές τις συνθήκες, από την κατανάλωση των προϊόντων των χρηματιστηριακών πρώτων υλών, νημάτων, ζάχαρης και πετρελαίου που κάνει, το 60% της τιμής στην κάθε χώρα που εισπράτεται πηγαίνει στους καταπιστευματικούς λογαριασμούς της χώρας. Δηλαδή της Ελλάδας, το 60% σε όλα αυτά τα προϊόντα πηγαίνει και τροφοδοτεί της Ελλάδας στους λογαριασμούς. Στην Τουρκία της Τουρκίας. Στην Ιουγκοσλαβία της Ιουγκοσλαβίας. Στη Γερμανία της Γερμανίας. Και όλοι οι λογαριασμοί αυτοί αυξάνουν. Η Ελλάδα δυστυχώς με 3-4 μικρές εξαιρέσεις δεν έκανε ποτέ χρήση αυτών των χρημάτων και των λογαριασμών. Αυτά τα χρήματα οι πολιτικοί, οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί οικονομικών, όλα αυτά τα ρεμάλια που έχουν περάσει από τα Υπουργεία Οικονομικών, όλοι οι γενικοί γραμματείς, οι διευθυντές Υπουργείου, γνωρίζουν την ύπαρξη. Όλοι αυτοί οι εγκάθετοι κομματάρχες που τόσα χρόνια ήταν ανάμεσά μας και τους ψηφίζαμε, γνωρίζουν αυτό εδώ. Τους λογαριασμούς καταπιστεύματος. Μάλιστα, ένας λογαριασμός από αυτούς είναι στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και έχει μέσα 45 τρισεκατομμύρια. Ένας. 45 τρις. Ένα τραπεζικό ίδρυμα, όταν έχει τέτοιους λογαριασμούς, τα έξοδα που χρεώνει για τη συντήρηση του λογαριασμού είναι τεράστια. Θυμηθείτε ότι το ξεπουλήσανε τζάμπα το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, ενώ μόνο από τον ένα λογαριασμό του καταπιστεύματος μπορεί να εισπράττει περισσότερα χρήματα από αυτά που πουλήθηκε όλο το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτά τα γνωρίζουν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι που από αύριο το πρωί θα τους ακούτε να λένε ο Καλογερόπουλος και ο Παλατίνας εδώ που ήρθε σας κοροϊδεύαν. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Είναι όλα ψέματα. Αλλά να θυμάστε, οι λογαριασμοί έχουν αριθμό και δείχνουν και σε ποια τράπεζα είναι. Μπορούμε να σας δώσουμε τα έγγραφα και να το ελέγξετε και μόνοι σας.
Πώς έγινε με βάση αυτά? Αυτή τη στιγμή είναι και επίσημα στο διαδίκτυο αναπτυσμένα από διάφορους παράγοντες οικονομικούς της χώρας. Δεν είμαστε θαυματοποιοί. Ναι, είναι αναπτυσμένα επίσημα. Έχουμε ανθρώπους Έλληνες που είναι σε παγκόσμιες υπηρεσίες, που είναι υπάλληλοι στην BIS. Η BIS είναι παγκόσμια τράπεζα των διεθνών διευθετήσεων. Κάνει 1 τρισεκατομμύριο την ημέρα τζίρο. Ακούσατε νούμερο. Την ημέρα 1 τρις. Αν και εσείς είστε υπάλληλος αυτή τη τράπεζα, θα περνάγανε μπροστά από τις οθόνες στο τερματικό που θα είσαστε κάποιοι λογαριασμοί. Γιατί? Γιατί η τράπεζα αυτή τροφοδοτεί τους λογαριασμούς. Οπότε έχουμε Έλληνα αυτή τη στιγμή που είναι στο Λονδίνο που τα βλέπει. Και τα βγάζει δημόσια. Επιτρέπεται. Δεν απαγορεύεται. Το τραπεζικό απόρριτο, να γνωρίζετε που σας λένε ακόμα εδώ στην Ελλάδα, όπως και το άσυλο των δικαστών και των ανωτάτων τραπεζικών, ήτανε πατέντα του Πάπα, του Πάπα, του Βατικανού, που με το διάταγμα στις 11 Ιουλίου του 2013, που έχει ισχύ από την 1η Σεπτέμβρη του 2013, καταργήθηκε. Και πάνε όλοι φυλακοί. Ακόμα και η Σαμαροβενιζέλη εδώ στην ελληνική κυβέρνηση, εάν δεν δεχτεί ο εισαγγελέας τη μήνυση να την προχωρήσει, πας και τους εγκάνεις από την Αλβανία, από την Σερβία ή τους εγκάνεις από την Ιταλία. Έχει καταργηθεί η ασυλία και στους πολιτικούς με το ίδιο διάταγμα. Γιατί η ασυλία των πολιτικών δεν ήταν πάντα ελληνική. Ήταν του Πάπα. Ο οποίος Πάπας, για να μην επεκταθούμε προς αλλή, γιατί θα ασφαλούν απίστευτα μερικά πράγματα, είχε στην ιδιοκτησία του όλο τον πλανήτη και τους ανθρώπους. Γι' αυτό και καθιερώσανε παγκοσμίως το ομόλογο των ανθρώπων. Ίσως τα ακούτε για πρώτη φορά. Υπάρχει ομόλογο θεσμοθετημένο παγκοσμίως που αφορά ανθρώπινο πληθυσμό. Σε κοστολογούν και λένε για 60 χρόνια μέσον όρο, ξέρω εγώ, πώς είναι το μέσος όρος ζωής, τα 1000 άτομα θα καταναλώσουν τόσο φαγητό, θα προσφέρουν τόσο κοινωνικό έργο, τόσους χώρους και τους κάνουν ομόλογο. Μη σας φαίνεται περίεργο, σας διαβεβαιώνω ότι είναι έτσι. Δηλαδή ο Πάγκαλος πώς θα ομολογεί? Να πάμε όμως στην ουσία και θα καταλάβετε γιατί σας έκανα μία για τους λογαριασμούς κατά πιστεύω. Αυτοί οι λογαριασμοί για να πάρθουν τα λεφτά από κάποιον φορέα που λέγεται κράτος ή από κάποιον δήμο, αρχηγό κράτους, δήμαρχο, πρέπει να δοθούν εγγυήσεις. Πολλοί ρωτάνε από πού βρίσκονται τα 2 τρισεκατομμύρια 300 δις που θα έρθουν για τους δήμους. Από τέτοιους λογαριασμούς. Και μάλιστα υπάρχει μια ειδική μία παράγραφος που λέει ο δήμαρχος προς το ΣΟΡΑ που υλοποιεί τη χρηματοδότηση με τις εγγυήσεις. Θα πάρει στο επιτρεπόμενο όριο του λογαριασμού. Δηλαδή μπορεί η Διεθνή Συνθήκη να λέει μέχρι 5% του λογαριασμού ό,τι έχει μέσα, το 5% μπορεί να τραβήξει. Αυτό θα πάρει. Και θα μου φέρει χρήματα. Όταν ο Δήμαρχος υπογράψει το αίτημά του μαζί με μια λίστα έργων, τα λεγόμενα project που λέμε, και τη δώσει στον φορέα τον ιδιώτη υλοποίησης της χρηματοδότησης και υλοποίησης των έργων, που είναι ο Αρτέμης Σόρας και εγκυοδότης του προγράμματος, θα μεταφερθεί στο Ταμείο. Το Ταμείο θα εκταμιεύσει τα χρήματα. Παράδειγμα, ο Δήμαρχος σας θα το κάνει, θα έρθουν σε όποια τράπεζα υποδείξει εδώ υπάρχει ο Δήμαρχος. Ας υποθέσουμε ότι Κύπρου, βλέπετε έτσι, είχε άλλη τράπεζα. Θα έρθουν εδώ. Μόλις έρθουν ενημερώνεται ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, η επίσημη αρχή που εκπροσωπεί ανθρώπους. Γι' αυτό και υπόγραψε. Ο Δήμαρχος το πρώτο πράγμα που θα βλέπει είναι από ποιους λογαριασμούς ήρθαν. Όπως είδατε εσείς αυτή τη λίστα εδώ, θα βλέπει και ο Δήμαρχος τους λογαριασμούς και τι έχουν μέσα. Και μάλιστα υπάρχει μια ειδική διαδικασία που επιτάσσει ο Δήμαρχος προς τον φορέα υλοποίησης που του λέει θα πας και στους λογαριασμούς που έχουν χρυσό σε μέταλλο, θα βάλεις τις δικές σου εγγυήσεις, θα πάρεις το μέταλλο, το χρυσό, αλλά δεν θα τον ρευστοποιήσεις, θα τον πας σε άλλους λογαριασμούς που έχουν μετρητά, θα τον βάλεις εγγύηση και θα μου φέρεις τα μετρητά. Έχει αυτή η διαδικασία προβληθεί.
Γιατί κάθε Δήμος που θα εκταμιεύονται λεφτά για τον Δήμο θα βλέπει ένα γύρισμα 15, 20, 30, 50 λογαριασμών. Άλλοι θα έχουν χρυσό, άλλοι θα έχουν σε μέταλλο ζωντανό, άλλοι θα έχουν μετρητά, άλλοι θα έχουν ομόλογα χρυσού. Και ο κάθε Δήμαρχος θα βλέπει ότι η Ελλάδα έχει τετράκις μέσα σε αυτούς τους λογαριασμούς συνολικά. Αυτός είναι ο λόγος που η πολιτική και οι οικονομικοί κυβεμόνες πάνω από τους πολιτικούς, γιατί μην νομίζετε ότι η πραγματική εξουσία της Ελλάδος είναι η πολιτική, τα κόμματα και η αρχική των κομμάτων, αυτοί είναι απλά υπάλληλοι. Εγκλωβισμένοι υπάλληλοι που δεν μπορούν να κάνουν ούτε μπροστά ούτε πίσω. Γι' αυτό και ποτέ ευθέως κανένας πολιτικός και δημόσια δεν παίρνει θέση σε τίποτα. Το πραγματικό αφεντικό είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της Ελλάδος. Γνωρίζει κανείς σας ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της Ελλάδος? Είναι οι ιδιοκτήτες, οι οικογένειες, οι ιδιοκτήτες της Εθνικής Τράπεζας. Το υπαριθμό ένα κέντρο ανθεληνισμού και εθνικής ελληνικής προδοσίας στην Ελλάδα είναι η Εθνική Τράπεζα, η οποία την ιδιοκτησία της την έχουν οι οικογένειες των μεγαλοτραπεζιτών της Ευρώπης με την επωνυμία κυρίως Rothschild, οι οποίοι από την ίδρυση της Εθνικής, η οποία Εθνική, προσέξτε, έχει θυγατρική της, παράγωγό της, παιδί της, γιατί αυτή έβαλε τα λεφτά 100% και τη δημιούργησε, την Τράπεζα της Ελλάδος. Άρα, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι παιδί της Εθνικής. Η κεντρική μας τράπεζα δεν είναι του κράτους μας. Και το πιο χειρότερο, η Εθνική Τράπεζα που έχει ιδιοκτησία της, την Τράπεζα της Ελλάδος, έχει κάνει 4 πτωχεύσεις στην Ελλάδα. Γνωρίζετε αυτό? Η Εθνική Τράπεζα έχει κάνει τις πτωχεύσεις στην Ελλάδα. Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1841. Αυτό είναι το καταστατικό της ίδρυσης που βλέπετε τώρα στην οθόνη. Κοιτάξτε τους μετόχους που την ιδρύουν. Ιδρύθηκε το 41, το 1841. Την ιδρύσανε οι ξένοι τραπεζίτες, Εβραίοι λένε στην καταγωγή, οι Rothschild. Και από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της, και αν δεν με πιστεύετε εμένα, να ρωτήσετε Ευστάθιος, λέγεται ο δεσπότης σας. Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της μέχρι σήμερα, στο άρθρο 26 του καταστατικού της, με ειδικό όρο, μονίμως αντιπρόεδρο, η Εθνική Τράπεζα, μονίμως αντιπρόεδρο της, με δικαίωμα εκτελεστού τίτλου, έχει τον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάει στην Ελλάδα. Έως σήμερα. Άρα, η Τράπεζα η Εθνική που έκανε τις 4 πτωχεύσεις στο ελληνικό κράτος, ο αντιπρόεδρος της με δικαίωμα εκτελεστού τίτλου, όσοι γνωρίζετε λογιστικά ή από ΑΕ, ξέρετε πολύ καλά τι λέω, ασκεί διοίκηση δηλαδή, ο Αρχιεπίσκοπος συμμετείχε εξίσου με τον Εβραίο τραπεζίτη που την έχει ιδιοκτησία. Η Εκκλησία της Ελλάδος και ο Αρχιεπίσκοπος σήμερα, θα σας δώσω στοιχεία τώρα ότι έχει δεχτεί από τον Αρτέμι Σόρα πιστοποιημένη δωρεά με βεβαιωμένη την αξία από τη Βουλή των Ελλήνων, προσέχτε, από τη Βουλή των Ελλήνων βεβαιωμένη αξία, της έχει γίνει δωρεά 675 δισεκατομμύρια ευρώ, την οποία δωρεά και επέστρεψε πίσω με απόφαση της Ιεράς Συνόδου με δύο δικαιολογίες. Πρώτον, ότι ο Σόρας δεν της πλήρωσε τους φόρους για τη δωρεά που της έκανε. Δεν της πλήρωσε για τους φόρους. Μη γελάτε, είναι το επίσημο έγγραφο της Ιεράς Συνόδου. Δεν είναι επειδή το λέω εγώ, θα το δείτε τώρα.
Είμαι ήδη στην οθόνη σας. Πάμε για πόλεμο, πάμε για πόλεμο, μπράβο. Και επικαλείται και τον νόμο των 18 του 44 που έκοψε τα λεφτά, τα μηδενικά στα πληθωριστικά λεφτά. Θυμόσαστε τότε ότι είχαν βγάλει μέχρι δισεκατομμύριο, τρισεκατομμύριο το ένα χαρτονόμισμα. Πάμε ένα βήμα παρακάτω όμως, να μην σας τρώω χρόνο μας. Το πρόγραμμα για τους Δήμους περιλαμβάνει. Ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής. Χρηματοδότηση της αγροτικής παραγωγής. Να κατασκευαστούν βιομηχανίες τυποποίησης προϊόντων, επεξεργασίας των αγροτικών προϊόντων και ό,τι άλλο ζητάει η τοπική κοινωνία. Η πλήρη απορρόφηση από τον ιδιώτη φορέα υλοποίησης του προγράμματος της αγροτικής παραγωγής και η διάθεσή της με εμπορικές αντιπροσωπείες ακόμα και εκτός Ελλάδος. Όλα αυτά υπό έναν όρο. Απολύτως μετρητής εξόφληση των αγροτών παραγωγών υπό την επίβλεψη του Δήμου. Γιατί υπό την επίβλεψη του Δήμου? Δεν δίνει ο Δήμος τα λεφτά, επιβλέπει. Διότι τα χρήματα του προγράμματος είναι το δημοτών. Θυμηθείτε πάντα αυτό. Ό,τι υποχρέωση αποκτάει ο ιδιωτικός φορέας υλοποίησης προς το Δήμο και προς το Δημόσιο, το αποκτάει διότι τα λεφτά είναι των πολιτών και είναι από λογαριασμούς καταπιστεύοντας. Ενίσχυση, πλήρη απορρόφηση και αποπληρωμή των κτηνοτροφικών παραγωγών, είτε του γάλακτος, είτε του κρέατος. Και ενίσχυση τόσο μεγάλη, οικονομική, που να ληφθούν μία σειρά θεμάτων, κόστους και παραγωγής. Επίσης, ό,τι έχει να κάνει με τον βιοτεχνικό κόσμο και την κατασκευή, την οποιαδήποτε κατασκευή. Ο Δήμαρχος, το πρώτο πράγμα που ζητάει είναι και υποχρεώνει το φορέα υλοποίησης, να δημιουργηθούν βιομηχανίες στην τοπική οικονομία που να παράγουν από αυτοκίνητα, λάστιχα, τα πάντα. Για να απασχοληθεί όλο το δυναμικό του Δήμου. Διότι το πρόγραμμα μέσα στις κοινωνικές παροχές και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες προϋποθέτει υποχρεωτικώς την πλήρη απασχόληση των δημοτών. Να έχουν αξιοπρεπέστατο εισόδημα και να ζουν με ασφάλεια. Επίσης, στο πρόγραμμα αυτό ζητείται η πλήρης κάλυψη όλων των δημοτών σε υγεία, χωρίς να πληρώσει ο δημότης νοσήλεια έστω και 10 λεπτά του ευρώ, απαγορεύεται αυτό. Προσέξτε πόσο συγκεκριμένα είναι τα πράγματα. Εάν έστω και μετά από 10 χρόνια κάτι αλλάξει και χρειαστεί ένας δημότης να πληρώσει ένα ευρώ, απαγορεύεται. Ο φορέας υλοποίησης απορρίπτεται και ορίζει άλλον φορέα υλοποίησης ο Δήμαρχος. Για να δείτε πόσο αυστηρό είναι το πρόγραμμα υπέρ του λαού και υπέρ του δημοσίου. Αν το θέλετε, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο η λεγόμενη αριστερή στην Ελλάδα έπρεπε πρώτη να το είχαν αγκαλιάσει, να το είχαν κάνει σημεία. Μια ζωή μας δουλεύανε με το κοινωνικό προσωπείο. Ξέρετε ότι η αριστερή είναι πιο πολύ από το πρόγραμμα. Είναι πρωτίστως κοινωνικό το πρόγραμμα, είναι εξασφάλιση υγείας και παιδείας όλου του πληθυσμού, παροχή ανώτατα, σπουδές όλων των επιπέδων, εξασφάλιση στέγης. Και εκεί επάνω, μέσα στην ανθρωπιστική βοήθεια και στην εξασφάλιση στέγης, μπαίνει αυτό που λέμε ξεχρέωμα των δανείων. Δηλαδή, αντί να φτιάξεις καινούργια σπίτια για το λαό, τι κάνεις? Πας στην τράπεζα και αγοράζεις τα κατασχεμένα και τους τα ξαναχαρίζεις, τους τα ξαναδίνεις. Ή και τα υποθηκευμένα. Και ο Δήμος, και μόνο ο Δήμος, με δικά του κοινωνικά κριτήρια, αποφασίζει σε όσους θέλει και να τα χαρίσει. Τα κοινωνικά κριτήρια που θα γίνει αυτό, τα καθορίζει ο Δήμος.
Το ίδιο γίνεται και με όλη την επιχειρηματική δραστηριότητα. Εάν και εφόσον το θέλει ο Δήμαρχος, γιατί ο Δήμαρχος δίνει εντολές, μπορούν να ξεχρεωθούν όλες οι επιχειρήσεις, εμπορικές, βιοτεχνικές, και το κεφάλαιο να το επιστρέφουν άτομο για 40 χρόνια. Δηλαδή, υποχρεωτικώς όλοι θα απαλλαγούν του τόπου. Όλοι οι δημότες, το ξανατονίζω, θα απαλλαγούν του τόπου. Και τα ευεργετήματα είναι επιπλέον. Όλα τα έργα υποδομών που θα ζητήσει ο Δήμαρχος, από βιομηχανίες μέχρι δρόμους, πρέπει να τα κατασκευάσουν οι δημότες. Απαγορεύεται στο φορέα υλοποίησης να τους φέρει προσωπικό να δουλέψουν ή εταιρεία μη ελληνική, ακόμα και από τους διπλανούς δήμους. Πρώτα πρέπει να απασχοληθούν οι δημότες του Δήμου που υπέγραψε και μπήκε στο πρόγραμμα, και αν πλέον εξαντληθούν όλοι και δεν μας φτάνουν και θέλουμε περισσότερα χέρια, τότε θα πάρει από τους όμορους Δήμους. Τα πάντα γίνονται για τον Έλληνα πολίτη δημότη. Και αυτό είναι γιατί. Γιατί τα λεφτά είναι δικά μας. Δεν είναι δανεικά από μια τράπεζα ή από την Παγκόσμια Τράπεζα ή ό,τι μπορεί να ακούσετε. Είναι τα δικά μας χρήματα που είναι στους ελληνικούς λογαριασμούς του καταπιστεύματος και έχουμε το δικαίωμα να τα απολαύσουμε. Αυτά τα χρήματα, και θα ήθελα λίγο να το προσέξετε αυτό, γιατί μετά δίνοντάς σας την ευκαιρία να με ρωτήσετε όποια απορία σας δημιουργηθεί, θα το ευαθύνουμε ακόμα περισσότερο. Όταν τα παίρνεις από το Παγκόσμιο Ταμείο, από τους δικούς σου λογαριασμούς, βάζοντας κάποιο σε εγγυήσεις που εδώ είναι ο Σόρας, υπάρχει υποχρέωση να επιστραφούν σε 50 χρόνια άτομα. Αυτά τα χρήματα δεν τα επιστρέφει ο Δήμαρχος, ούτε ο Δήμος. Ούτε μπορεί αναγωγικά να έρθουν βάρος προς το Δήμο να τα επιστρέφει στο μέλλον από μια πιθανή αστοχία. Αυτά τα χρήματα αναλαμβάνει την υποχρέωση ο ιδιώτης εγγυητής να τα επιστρέφει πίσω. Και πώς? Υποχρεώνοντας τον ο Δήμαρχος να έχει τη διαχείριση ειδικά των έργων που παράγουν χρήματα υπό την επίβλεψη του Δήμου, αλλά να έχει την οικονομική και νομική ευθύνη να επιστρέφονται τα χρήματα πίσω. Εάν τα χρήματα για τον οποιοδήποτε λόγο δεν επιστραφούν πίσω, θα χάσει ο ιδιώτης εγγυητής της εγγύησης του. Δεν μπορεί να έρθει βάρος προς το δημόσιο, δεν μπορεί να έρθει με αναγωγή προς το Δήμο, το Δήμαρχο και τους δημότες. Απαγορεύεται την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό και τα χρήματα για να κατέβουν στην Ελλάδα, πρώτα ζητούνται οι εγγυήσεις, στην προκειμένη περίπτωση έχει τόσο ώρας, έχουν εγκριθεί από το ταμείο ότι τους κάνουν οι εγγυήσεις και στο ταμείο δεν μπορεί να βάλεις οτιδήποτε εγγύηση. Μπορεί να βάλεις ή χρυσό σε μέταλλο, ή ομόλογα τριάδεφα, ή ομόλογα χρυσού. Δεν μπορεί να βάλεις ακίνητο, ένα σπίτι, οτιδήποτε. Όπως πάμε εμείς σε μια εμπορική τράπεζα και βάζουμε το σπίτι, ξέρω εγώ, ή το οικόπεδο για να πάρουμε ένα δάνειο. Άρα έχουν εγκριθεί ήδη εγγυήσεις του φορέα υλοποίησης προσώρας. Και αυτός και μόνο αυτός είναι υπεύθυνος υπόλογος και θα χάσει εγγύηση του. Ο Δήμαρχος λοιπόν τι κάνει? Του επιτρέπει από τα κέρδη των έργων που παράγουν χρήματα να παίρνει το 2% του συνόλου των χρημάτων που έχουν χαλαστεί για τον Δήμο και να τα επιστρέφει πίσω στο ταμείο. Τα υπόλοιπα κέρδη όμως, δεν ανήκουν στον ιδιώτη. Και εδώ να δώσετε την ιδιαίτερη βάση που σας είπα. Ανήκουν στο Δήμο. Γιατί δεν ανήκουν στον ιδιώτη? Αν ο ιδιώτης ήταν ένας ιδιωτικός επενδυτικός όμιλος ή ένας ιδιώτης επενδυτής, που όπου και να τα βρήκε τα λεφτά, πήγε τα δανείστηκε οτιδήποτε, θα έπρεπε. Πρώτον, τα χρήματα, τα κέρδη, θα τα βάλει στη τσέπη. Και δεύτερον, να μην έχει μία ακόμα υποχρέωση που έχει. Κάθε έργο, μόλις ξεχρεώνεται, να το κάνει δωρεά στο Δήμο.
από πού απορρέει η υποχρέωση τα χρήματα να μην τα βάζεις στην τσέπη αλλά να τα δίνεις στο Δήμο και θα σας πω με ποια μορφή τα δίνει και το κάθε έργο μόλις αποδεδειγμένα ξεχρεωθεί πάντα υπό την επιτήρηση του Δήμου να το χαρίζει στο Δήμο. Για ένα λόγο, γιατί τα λεφτά είναι των δημοτών, είναι από τους λογαριασμούς, καταπιστεύω. Δηλαδή αυτό που δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε, αυτό που μέχρι εχθές που δεν το είχαμε ξανακούσει, θεωρούσαμε ότι δεν υπάρχει, όχι μόνο υπάρχει, αλλά για τη χρήση του δημιουργεί συγκεκριμένες υποχρεώσεις, τις οποίες εδώ στην προκειμένη περίπτωση δέχεται και αναλαμβάνει ένας άνθρωπος και λέει βάζω τις εγγυήσεις και αναλαμβάνω και τη δέσμευση που ουσιαστικά περιλαμβάνει 51-52 δεσμεύσεις μέσα εκεί να κάνω εγώ το θεματοφύλακα, προσέξτε, δεν υπάρχει όρος επενδυτής, θεματοφύλακας, άρα κάποιου θέματος είναι ο φύλακας, να είμαι εγώ μένω κατά πιστευματοδέκτης αλλά και θεματοφύλακας της εξυπηρέτησης όλου του προγράμματος, της υλοποίησης. Τα κέρδη λοιπόν των ανταποδοτικών ανήκουν στο Δήμο και υποχρεώνεται ο ιδιωτικός φορέας υλοποίησης να κάνει 3-4 πράγματα συγκεκριμένα. Πρώτον, να πληρώνει όλη τη λειτουργία του Δήμου. Προσέξτε, όλη τη λειτουργία του Δήμου, από τους μισθούς μέχρι τα καύσιμα, από το ρεύμα μέχρι ό,τι ακόμα κοστίζει τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής. Αφού τα πληρώσει όλα αυτά, τα χρήματα που περισσεύουν από τα κέρδη μπαίνουν σε έναν ειδικό λογαριασμό συγκεκριμένο. Αυτός ο λογαριασμός αποφασίζει ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα λεφτά. Εδώ να σας καταθέσω το εξής. Έχει το δικαίωμα ο Δήμος να ζητήσει επιπλέον έργα όσο ο λογαριασμός αυτός θα γεμίζει από τα κέρδη των ανταποδοτικών. Των έργων δηλαδή παράγουν χρήματα γιατί ανταποδοτικών είναι και το νερό στην Ελλάδα ενώ εδώ είναι δωρεάν στο πρόγραμμα. Βλέπετε ήδη σε προβολή, σε ενότητες, είναι 120 ενότητες που περιλαμβάνουν συνολικά τα 48.900 τόσα έργα που είναι εγκεκριμένα για την Ελλάδα. Προσέξτε όμως αυτό που σας έλεγα με τα κέρδη που μπαίνουν στο λογαριασμό που ο Δήμος ζητάει να χρησιμοποιηθούν με όποιο τρόπο θέλει. Έχει τη δυνατότητα ο κάθε Δήμαρχος να κόψει μετοχές. Προσέξτε πόσο σοβαρό είναι αυτό που σας λέω. Να κόψει μετοχές όσοι είναι οι δημότες του. Και να δώσει μια μετοχή από το παιδί της μιας ημέρας μέχρι το γέροντα που φεύγει από τη ζωή. Και από τα κέρδη, όσα είναι αυτά, είναι στη διάθεση του Δημάρχου να τα κατανέμει εξίσου αναμετοχή και να πει το 50% των κερδών που μπαίνουν στο λογαριασμό ή το 80% ή το 30%, ό,τι θέλει ο Δήμαρχος κάνει. Προσέξτε, ό,τι θέλει ο Δήμαρχος κάνει. Το 50% ή το 60% ή το 80% των κερδών αυτά που μπαίνουν στο λογαριασμό κάθε χρόνο τα κάνω ισόποσο μέρισμα σε όλες τις μετοχές. Ο κάθε δημότης έχοντας μία μετοχή παίρνει μετρητά το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε μετοχή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σταματάει η υπογεννητικότητα. Σταματάει το πρόβλημα του κάθε νέου και νέας που δεν παντρεύεται γιατί δεν έχει λεφτά και δεν σκέπτεται να κάνει οικογένεια. Σταματάει η εθνοκτονία της ελληνικής βίας. Γιατί το παιδί από την ώρα που γεννιέται έχει εισόδημα. Άρα η μάνα και ο πατέρας δεν ψάχνει να δει πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Σε συνδυασμό με την κοινωνική παροχή όλη που προανέφερα και με τις συνθήκες της υγείας πρέπει να δημιουργηθούν. Τι σημαίνει αυτό. Μια μάνα σήμερα, μια κοπέλα που θέλει να κάνει ένα παιδί, εάν το βάλουμε απολύτως σε νούμερα θα φτάσουμε να λέμε ότι θέλει από 8 έως 20.000 ανάλογα με το που θα πάει να γεννήσει για μια γέννα. Είναι έτσι ή όχι. Στο πρόγραμμα αυτό πιάνει την κοπέλα από πριν μείνει έγκυρος και της θα παρέχει όλα δωρεάν. Εξετάσεις, ειδικές εξετάσεις, επίδομα κατά την κυοφορία, δωρεάν οι γένες και το παιδί από τη στιγμή που γεννιέται
να έχει εισόδημα δικό του. Συν και η μάνα και ο πατέρας έχουν από τη μετοχή εισόδημα δικό του. Θα μπορώ να σας το αναπτύσσω μέχρι το πρωί, γιατί είναι τεράστιο το πρόγραμμα και είναι λογικό για να αναπτυχθεί όλο. Αλλά για να μην σας κουράσω υπερβολικά, θέλω να καταλάβετε το εξής απλό. Έχουμε τη δυνατότητα που μας υστερήσανε τόσα χρόνια. Σήμερα, με ένα απλό αίτημα δημάρχου, να σωθεί στην κυριολεξία ο ελληνισμός. Κανονίστε τι θα κάνετε με τους δημάρχους σας. Η ζωή σας, η ζωή των παιδιών σας, των εγγονιών σας, αλλά και των αγέννητων Ελλήνων, έγινε στην υπογραφή του κάθε δημάρχου. Και μιλάω πολύ σοβαρά. Γι' αυτό σας είπα, μετά τους 300 αποδεδειγμένους προδότες, πάμε να αποκαλύψουμε τους 325. Κάποιος κύριος με ρώτησε αν έχει υπογράψει κάποιος δήμαρχος. Ναι, έχουν υπογράψει οι δύο δήμαρχοι. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Όταν έχεις 325 και σου έχουν υπογράψει 4, οι άλλοι 321 τι κάνουν. Δεν είναι Έλληνες αυτοί. Δεν είναι, ας το αν είναι Έλληνες. Άνθρωποι δεν είναι. Δεν θέλουν το καλό των συνανθρώπων του. Θα περάσουμε σε ερωτήσεις. Δεν ξέρω, Γιάννη, αν θέλεις κάτι σας δηλώσεις. Θα περάσουμε σε ερωτήσεις. Θα ήθελα όμως το εξής. Με μία σειρά και όχι όλοι μαζί τις ερωτήσεις για να προλαβαίνονται να απαντούνται. Κάποιος να κάνει το συντονιστή. Ανέλαβε κύριε Δάρα, κάνει το συντονιστή γιατί... Δεν θα ρωτήσω κάτι. Μικρόφωνο υπάρχει, πρέπει να έχουμε... Όχι, για τους δήμαρχους που είπατε ότι έχουν υπογράψει 4, ας πούμε. Αυτοί θα πάρουν δηλαδή τώρα τα λεφτά, θα ξεκινήσει το πρόγραμμα για αυτούς τους, σε αυτούς τους δήμους. Ναι, το άλλο θα τα πάρουν σε 9 μέρα ή σε 3 μήνες ή σε 5 μήνες. Δεν έχει να κάνει, όπως το γνωρίζω εγώ, προσέξτε, έγινε σημαντικό. Αυτά τα όμορφα παιδιά της κυβέρνησης έχουν άλλο ένα θέμα δημιουργήσει. Προβάλλανε στο Παγκόσμιο Ταμείο αιτιολογία για να ασκήσουν βέτο την κοινωνική ανισορροπία που από μια μεριά είναι έτσι, δημιουργείται στην ελληνική τοπική κοινωνία. Δηλαδή, ο δήμαρχος που θα πάρει λεφτά, το πρώτο πράγμα που θα κάνει να ξεχρεώσει τους δημότες, έτσι δεν είναι, τα κόκκινα δάνεια που τους παίρνουν τα σπίτια και όλα αυτά. Και όταν, αν γίνει αυτό παράδειγμα στη Σκάλα, και δεν έχει γίνει στη Σπάρτη, ο λαός της Σπάρτης δεν θα εξαγρεθεί εναντίον της δημοτικής αρχής ή του δημάρχου. Υπάρχει ένα μέρος δίκαιο. Υπάρχει. Γιατί και εμείς εδώ πέρα, σαν Έλληνες πολίτες που είμαστε, αλλά κυρίως ως Έλληνες Ιθαγενείς, ερχόμαστε για να μοιράσουμε ένα μήνυμα, να ενωθούμε, όχι να διαλυθούμε. Όσο περισσότεροι και γρηγορότερα υπογράψουν δήμαρχοι, θα είναι πιο εύκολο και ο ελεύθερος στην υλοποίηση. Αν μείνουμε στους 4 δημάρχους, εκείνο που σας λέω, τα χρήματα έχουν ήδη ξεκινήσει, έχουν κατέβει για τους δήμους. Ο πρώτος δήμαρχος που υπόγραψε φοβάται να τα παρουσιάσει. Και έχει δίκιο. Δεν φοβάται για τον εαυτό του, αυτός θα ακούει μπράβο. Τους άλλους, πώς φρενάρει στον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε τι σας λέω. Δηλαδή και εγώ, αν το θέλεις, από λίγο έπαρση πατριωτική, θα ήθελα να εμφανιζόντουσαν τα λεφτά. Τι θα γίνει. Να έκανε και τους άλλους δημάρχους να μπουν στο έτσι, πρόγραμμα και να υπογράψουν. Μήπως δεν θα προλάβαινε να τους κάνει, αλλά θα τους είχαν στείλει οι δημότες αλλού. Κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή, αυτό λέω. Η αρχή έχει γίνει. Αφήστε με. Μισό λεπτό. Δεν πάω να δικαιολογήσω κανέναν. Η θέση μου εδώ δεν είναι να δικαιολογήσει. Θέλω να καταλάβετε τι είπα. Η αρχή έχει γίνει. Κάποιοι δημαρχοί έχουν ήδη υπογράψει. Ο χρόνος, είπα, που θα παρουσιαστούν τα χρήματα, επειδή έχει και η κυβέρνηση δικαίωμα και το έχει κάνει να ασκήσει βέτο για κοινωνική ανισορροπία, δεν μπορώ να το καθορίσω εγώ. Δεν μπορώ, είπα, να σας πω σε 9 μέρα, σε 3 μήνες ή σε 5. Αυτό είπα. Αν καταλαβαίνομαστε, έτσι πάντως δεν θα τραβήξει πολύ, είναι σίγουρο. Εγώ ήθελα να κρατήσω στο θέμα του δικασμού. Δεν είναι, είναι ένα ψευτοδίλημα. Κάποιοι, κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουν κάποια πράγματα. Αν όντως είναι έτσι όπως τα λέτε, γιατί να μην πούνε μπροστάριδες αυτοί οι 4 δημάρχοι, ώστε για να δούμε και τους άλλους τι γίνεται.
Θέλετε να σας πω την προσωπική μου άποψη. Καταρχήν δεν εκπροσωπώ κάποιον άλλον για να πω ότι μιλάω για λογαριασμό του. Έχει σημασία αυτό, έτσι. Εφεαυτού είμαι εδώ, μόνο τον εαυτό μου εκπροσωπώ. Εγώ θα προτιμούσα ο Μιχελάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Εσωτερικών, γιατί έχει το δικαίωμα, πιεζόμενος, γιατί ήδη είναι ενημερωμένη η κυβέρνηση από το Παγκόσμιο Ταμείο ότι έχουν κατέβει τα χρήματα, ανεξάρτητα το πότε θα τα εμφανίσουν, να υπογράψει για τους 325. Εγώ αυτό θα περίμενα. Και το θέλετε διαφορετικά, ίσως να γίνει αυτό. Θα σας πω μια κουβέντα. Παρακολουθήστε τα τεκτενόμενα σήμερα στην Κύπρο. Τα λέγανε και για την Κύπρο. Το ξαναλέω, γιατί δεν δώσατε την απαραίτητη σημασία. Τα χρήματα έχουν να κάνουν και για την Κύπρο και για τους Δήμους της Κύπρου. Ακόμα και, και στους Δήμους των κατεχόμενων. Δεν θέλω να πω σε πολιτικά, μάλλον σε... Μπαίνουμε σε άλλου είδους θέματα και δεν ήθελα να αποφύγω τέτοια συζήτηση. Σήμερα παραιτηθήκαν όλοι στην Κύπρο και ο Αναστασιάδης, πανικόβλητος, έχει βάλει όλες τις μυστικές υπηρεσίες ότι τους απειλούν να κάψουν μέχρι τις 15 Μαρτίου εκεί. Να μην παραιτηθούν τελείω, να μην φύγουν. Εάν μπορείτε να καταλάβετε τι σας λέω και πόσο σοβαρό είναι αυτό, παρακαλώ. Γεια σας. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε, για δεν έχω καταλάβει, πώς δημιουργούνται αυτά τα αποθεματικά στους λογαριασμούς καταπιστεύματος. Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Ναι, το καταλαβαίνω. Τα ποσά που αναφέρατε είναι τεράστια, αστρονομικά. Δεν τα αναφέρω εγώ. Άλλοι τα έχουν ανακοινώσει. Και εκτός από τους ελληνικούς λογαριασμούς, λογαριασμοί στην Ιταλία, στην Ισπανία υπάρχουν. Όλα τα κράτη. 193 κράτη αυτή τη στιγμή έχουν λογαριασμούς καταπιστεύματος. Ωραία, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα τότε στο πλαγί. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει, σαφώς δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα. Ενώ 193 κράτη έχουν λογαριασμούς καταπιστεύματος, όλους αυτούς τους λογαριασμούς τους κομματάρει η BIS και το Παγκόσμιο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Διευκόλυνσης. Επιτρέψτε μου να σας συμπληρώσω κάτι ακόμα. Θα σας εξηγήσω πώς τροφοδοτούν οι λογαριασμοί. Μην ανησυχείτε. 198 χώρες έχουν λεφτά στο καταπίστευμα. 203 τράπεζες κεντρικές σε χώρες του κόσμου είναι του ίδιου ιδιοκτήτη. Οι κεντρικές τράπεζες όλες είναι 13 οικογενειών με μοιρασμένα τα ποσοστά μεταξύ τους. Αυτοί δεν αφήνουν τους λαούς μέσω των ηγετών που τους έχουν κάτι στο κεφάλι για την επρακτορές τους να εμφανιστούν τα λεφτά. Τόσα χρόνια στην Ελλάδα, με χούντες, με αριστερές κυβερνήσεις, με δεξιές κυβερνήσεις, πότε μάθαμε ποτέ για τέτοιους λογαριασμούς. Αυτοί οι λογαριασμοί, ξαναλέω, τροφοδοτούνται, ανεξάρτητα με τι ποσό ξεκινήσανε. Η Ελλάδα συνολικά έχει πολλούς τέτοιους λογαριασμούς. Γιατί έχει τέτοιους λογαριασμούς? Καταρχήν υπάρχουν και λογαριασμοί που είναι 150, 200, 300, 400 χρονών. Το πιστεύετε, το πιστεύετε, είναι έτσι. Μετά τη συνθήκη του 1933 που αποτελείωσε την ίδρυση της BIS, της Παγκόσμιας Τράπεζας Διευθετήσεων, άλλο η Παγκόσμια Τράπεζα η επίσημη που ξέρουμε, άλλο η Τράπεζα των Διακανονισμών, έτσι, και των Διευθετήσεων. Η πρώτη συνθήκη σοβαρή ήταν του 1933 που ίδρυσε και την BIS. Η δεύτερη ήταν στο Bretton Woods του 1944. Τι αποφασίσαμε του 1944? Αποφασίσανε αυτό που είπανε, νέα τάξη πραγμάτων. Ως όρο, τον έχουμε ακούσει πολλές φορές όλοι. Νέα τάξη πραγμάτων, νέα τάξη πραγμάτων, νέα τάξη πραγμάτων. Μπράβο. Δεν μας εξήγησε ποτέ κανένας τι είναι. Η συνθήκη του 1944 έκανε 4 συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, δημιούργησε την Παγκόσμια Τράπεζα. Στην Παγκόσμια Τράπεζα όμως, εμείς βάλαμε κεφάλαια σαν Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος όταν έγινε η συνθήκη, ήταν ο Γεώργιος Οπίτα του 44, της Ελλάδος. Ο Γεώργιος Οπίτα, ο βασιλιάς. Ο νουρός του Σιμίτη. Εντάξει. Ταυτόχρονα, αφού βάλαμε κεφάλαια, είμαστε μέλη, μετέχουμε. Μετέχουμε, είμαστε συνέτεροι στην Παγκόσμια Τράπεζα. Ένα. Δεύτερον, δημιουργείται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και εκεί είμαστε μέλη και μετέχουμε. Είμαστε συνέτεροι. Δημιουργείται με το προεδρικό διάταγμα που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, η CIA.
Η CIA, τι είπατε, δεν είναι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής. Άλλωστε, η CIA δεν έχει δικαίωμα δράσης μέσα στην Αμερική. Ας έχει την έδρα της, τα γραφεία της έδρας ο Λάγκνεϊ μέσα στην Αμερική. Δεν δικαιούται να είναι μέσα στην Αμερική ως υπηρεσία. Γιατί είναι η οικονομική αστυνομία η οποία επιβλέπει τους λογαριασμούς καταπιστεύματος και αν παίρνονται τα χρήματα από τα παγκόσμια χρηματιστήρια και μπαίνουν και τροφοδοτούν τους λογαριασμούς. Σε αντικειρώνουν ποσοστό. Σας πω πού γίνεται το ποσοστό. Προσέξτε. Όλα τα χρηματιστηριακά προϊόντα που ονοματίσανε το 1944 με την Παγκόσμια Συνθήκη, τις πρώτες ύλες, τα μέταλλα, τα νήματα, η ζάχαρη, προσέξτε το πιο απλό. Αζερβαϊτζάν, 2 δολάρια την ημέρα του μεροκάματο. Η ζάχαρη 60 λεπτά. Ελλάδα, 30 δολάρια την ημέρα του μεροκάματο. Η ζάχαρη 60 λεπτά. Χρηματιστηριακή αξία μιλάω, δεν ξέρω. Ηνωμένες Πολιτείες, 150-100 δολάρια το μεροκάματο. Η ζάχαρη 60 λεπτά. Παγκοσμίως έχει ίδια χρηματιστηριακή αξία. Δεν είναι όλα τα προϊόντα του πλανήτη. Αυτά που χρήσαμε ως χρηματιστηριακά. Είναι οι λεγόμενες χρηματιστηριακές αξίες. Αυτές τις αξίες συμφωνήσαμε το 44 να υπεροκωθούν. Δηλαδή ενώ κάνει 10 να το βάλουμε 100. Ας το πω απλά. Γιατί το 60% αυτής της τιμής τροφοδοτεί το καταπίστευμα. Άρα, όση ζάχαρη καταναλώνει στην Ελλάδα που πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες, το 60% της τιμής της τροφοδοτεί το καταπίστευμα. Ποιος το επιβλέπει? Η CIA. Οι λογαριασμοί λοιπόν από την BIS τροφοδοτούνται. Πάντα με την επίβλεψη της CIA που είναι οικονομική υπηρεσία. Ό,τι προϊόν καταναλώνεις, νήματα, χαλκούς, μέταλλα, σίδερα, ό,τι έχει χρηματιστηριακή αξία, πετρέλαιο. Αυτό που πληρώνει ο Έλληνας μέσα στην Ελλάδα, το πετρέλαιο, η βενζίνα, έχουν 73% φόρο. Πού πηγαίνει αυτός ο φόρος? Δηλαδή, συγχωρήστε με, πού πηγαίνει αυτός ο φόρος? Αν ρωτήσετε πίσω από την Υπουργή Οικονομικών, δεν σας το πει, εγώ σας το λέω επίσημο. Α, δεν το λέει. Το 60% αυτού του φόρου τροφοδοτεί το καταπίστευμα. Δεν είναι φόρος φόρος, γιατί έτσι αποφασίσαν να βάλει τόσους πολλούς φόρους μόνο. Στα χρηματιστηριακά προϊόντα πάντα, έτσι. Βάσει τη συνθήκη του 44, που η Ελλάδα μετέχει ισότιμα. Τη συνθήκη του 1944 στον Μπρέιντον Γουρνούς. Την κάνανε 28 χώρες οι νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και ακούστε και κάτι άλλο. Τις γερμανικές αποζημιώσεις του Πρώτου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι δανειστές της Γερμανίας, και όχι η Γερμανία, οι δανειστές της Γερμανίας, αυτοί που κάνανε τη συνθήκη και πήρανε τη Γερμανία ως οικόπεδο, τη χρεώσανε να την ξαναφτιάξουνε, αναλάβανε την ευθύνη να πληρώσουν τις αποζημιώσεις. Είχαν έρθει ειδικά κλιμάκια στην Ελλάδα τότε που καταγράφανε τους νεκρούς ανθρώπους. Ό,τι άλλο κλίμα είχε γίνει, μέχρι και τα κοτόπουλα, μέχρι και τα μουλάρια που σκοτωθήκαν. Οι γερμανικές αποζημιώσεις του Πρώτου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έχουν πληρωθεί από τους δανειστές των Γερμανών στην BIA στην Ελβετία. Η Ελλάδα δεν τις πήρε. Οι γερμανικές αποζημιώσεις μπήκαν μέσα στους λογαριασμούς του καταπιστεύματος. Τα έχουμε πληρωθεί τα χρήματα. Αλλά δεν τα έχουμε πάρει σαν κράτος να τα χρησιμοποιήσουν. Έτσι. Είναι στους λογαριασμούς μέσα. Δηλαδή, ένα κιλό ζάχαρη στα 60 λεπτά, τα 36 λεπτά πάνε. Ναι, στο καταπίστευμα. Πούλιται έξω. Στο καταπίστευμα. Στο καταπίστευμα. Άρα η χώρα δεν πρέπει να στραφεί εναντίον της Γερμανίας. Γιατί είπα εγώ κάτι εναντίον της Γερμανίας. Όχι, λέω. Το παραμύθι αυτό που λέγεται ότι. Είναι τεχνογραφικό. Μα δεν σου είπαν ότι η Γερμανία σου έκανε μνημονία. Έτσι σου είπανε. Εγώ σας λέω επίσημα ότι το 95% του χρέους της Ελλάδος, τα ελληνικά ομόλογα, δεν είναι στη Γερμανία. Είναι στην Αθήνα, στην Εθνική Τράπεζα. Και ας βγει η Εθνική να μου κάνει μήνυση, λέω ψέματα. Το 95% του ελληνικού χρέους είναι στην Εθνική, στην Αθήνα. Ψέματα μας λένε. Μας έχουν μουρλάνει παραπληροφόρηση. Κάποιος κύριος ήθελε κάτι να ρωτήσει στο βάθος και καταλάβανα. Δεν πειράζει, γι' αυτό είμαστε εδώ. Να πούμε για το... αυτή η εικόνα που βλέπετε, για να δείτε ότι χρήματα από το καταπίστευμα η Ελλάδα έχει κατεβάσει στο παρελθόν. Είναι η εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου λίγο πριν του κόψουν το κανάλι και το κλείσουν. Το άλλο. Όταν αρχίζει να αποκαλύπτει χρήματα που έχει πάρει η Ελλάδα από το καταπίστευμα. Και βγαίνει ο Μετοχαράκης και λέει τα έχω σε δύο σημεία στην Ελλάδα και έχω δώσει εντολή αν μου συμβεί το οτιδήποτε
να βγουν στον αέρα. Με το Χαράκη ήταν τη Τράπεζα τη Ελλάδο ανώτατο διευθυντικό έλεγχο, έτσι. Δεν ήταν όποιο και όποιο. Και δείτε τέσσερα έργα που λέει: το πρώτο από το 47 μέχρι το 52, από το 53 μέχρι το 57, το 45 μέχρι το 65 και του κωδικού. Είναι οι κωδικοί όταν κατεβάσαμε χρήματα από το Παγκόσμιο Ταμείο και φτιάχτηκε στην Ελλάδα το ναυπηγείο Σκαραμαγκά. Είναι από λεφτά του καταπιστεύω. Ο σιδηρόδρομος Αθήνα Πειραιά. Και η Φυσά Πειραιά. Η Ποδοσάκη ο λεγόμενος. Το πυρητοποιείο, η Πυρκάλ, τα ελληνικά λιπάσματα. Και τα έχει καταθέσει με το Χαράκης και του κόβουν την εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου. Μόλις πάνε αποκαλύψουν το ταμείο και πώς κατεβαίνουν χρήματα, ενώ σε εμάς βάλαν μπροστά ένα ποδοσάκι και μας είπαν αυτός θα βάλει τα λεφτά. Ήταν ο πλούσιος ο ποδοσάκι. Δικά μας χρήματα είναι. Και αν πάτε στο ίντερνετ, στο YouTube μέσα και γράψετε με το Χαράκη, θα βρείτε όλη την εκπομπή. Τρεις εκπομπές έχει κάνει ο Τριανταφυλόπουλος και μετά τον κόψανε. Λύσαν το κανάλι, δεν τον κόψανε απλά. Παρακαλώ. Με 0,5% κατατέθηκε, διότι αν ερχόταν ως δωρεά, ο φόρος είναι 47%. Και βάσει του μνημονίου, του μνημονίου 2, πάει όλους τους δανειστές. Δεν θα έμενε στη χώρα μας ούτε το μισό το 47% που έπρεπε να πάρουμε. Άρα το βάζει με ένα επιτόκιο 0,5%, το οποίο όμως το για να χρεωθεί ως δάνειο, δηλαδή και όχι ως δωρεά, για να μην παθούν αυτά τα λεφτά. Από τρίτους. Κάντε την ερώτηση. Ενώ λέμε τώρα για το 0,5, εδώ το χαρτί που πήραμε για να υπογράψουμε λέει πίσω άτομο. Έτσι είναι. Επειδή τώρα. Θα το εξηγήσουμε και σωστά το παρατήρησες. Θα το εξηγήσουμε. Θέλω να το υπογράψω και να σας το δώσω, αλλά θέλω να επισυνάψω και τη σύμβαση, γιατί μιλάμε για δάνειο. Υπάρχει σύμβαση κάπου. Ακούστε τώρα. Τι λέει. Έχει γίνει το δάνειο. Είναι κατατεθειμένα για να τα πάρει η Ελλάδα, η Ελλάδα δεν τα παίρνει. Εδώ λέει να γίνει αποδεκτή πρόταση χρηματοδότηση και την υπογράφηση. Δεν λέει σύμβαση, πρόταση χρηματοδότηση. Είναι κατατεθειμένα και τα έχει προτείνει να τα πάρει η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν τα έχει πάρει ακόμα. Εσύ τι ζητάς εκεί. Να τα πάρει η Ελλάδα, απαιτείς. Αυτό ακριβώς υπογράφεις. Όχι, η πρόταση δεν ξέρω τι είναι. Άκου τώρα τι λέει ο θεματοφύλακας που το αφήσαμε για να γίνει ερώτηση. Για να καταλάβεις τώρα γιατί είναι άτομα. Καταλήξαμε να δανείσουμε τα χρήματα αυτά για 100 χρόνια με 0,5 επιτόκιο, το οποίο ο κύριος Σόρας μου έδωσε διαταγή να τα τοποθετήσω σε ειδικό λογαριασμό το μισό της 100, έτσι. Και να επιστραφούν πίσω σε Έλληνες που έχουν ανάγκη. Θα τα αποδοτικά ξανά πίσω. Αυτά... Θα τα πληρώνεις τώρα και θα τα ξαναφέρεις σε 2 μήνες πίσω. Αυτό το βλέπει και αυτό η κυβέρνηση, ότι είναι μέσα στους όρους. Ότι με το που θα τα κάνει η αποδοχή, θα ανοίξει αυτόματα λογαριασμό να μπαίνει το 0,5. Και το έχουμε εδώ να το διαβάσουμε όλοι. Έχουμε την απόφαση, γιατί το δικαστήριο για να βγάλει απόφαση έχει πάρει την πρόταση. Και βλέπει τους όρους μέσα. Καλό είναι όμως ότι εμείς που υπογράφουμε ακριβώς από πίσω να έχουμε υπόψη μας και ποια είναι η πρόταση. Και όχι να την ακούμε, αλλά την έχουμε γραφτεί. Αφού την πρόταση μας τη λέει το δικαστήριο. Ναι, δεν την έχω εγώ εδώ πέρα. Δηλαδή να την υπογράψω και να την συνεψηνάψω και να σας δώσω. Γι' αυτό το διαβάσαμε. Πρόταση δανεισμού. Η πρόταση χρηματοδότηση. Εννοείς, συγχώρεσέ με, εννοείς το λογαριασμό που είναι κυδαιμονευόμενο, δηλαδή κατά πιστεύματος 38 σελίδες, να την επισυνάψεις από πίσω. Ναι, να την έχω. Το 38 σελίδες στο λογαριασμό που θα το ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομικών, εμείς δεν τον έχουμε. Φαντάσου να εκτυπώναμε 38 και αυτοί 40 σελίδες για όλα. Δεν τον έχουμε, δεν τον έχουμε. Όχι, και εκτυπώναμε, δεν εκτυπώναμε. Δεν μπορούμε να τον έχουμε εμείς. Όχι, αγαπητέ. Εάν εσύ θεωρείς ότι επειδή δεν την είδε στο ίντερνετ και δεν υπάρχει κάπου ότι δεν υπάρχουν τα 600 δις που το λέει και το δικαστήριο, μην το υπογράψεις, δεν κακό. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει και να σωθούμε και τα λοιπά. Απλά δεν μπορώ να υπογράψω κάτι το οποίο αν δεν βλέπω την πρόταση, η πρόταση μπορεί να λέει 0,5% τόκο, αλλά μετά από 10 χρόνια να λέει 100% τόκο και να πάει και το γράψουμε. Και ξέρω εγώ. Α, μπράβο. Να βγουν να μας πούν λοιπόν. Αφού μας είπε το δικαστήριο ότι υπάρχουν εκεί κατατεθειμένα με 0,5 το οποίο να επιστρέφεται σε εμάς, το πρώτο που ζητάμε είναι να ελεγχθούν τα 600. Γιατί για να τα αποδεχτούν, να τα ελεγχθούν. Αυτό σου λέει. Και μια δεύτερη ερώτηση για τον Γιώργο είναι. Να σταθούμε σε αυτό για να το καταλάβουμε. Να κάνω τη δεύτερη ερώτηση και να μην το ξέρετε.
Πες αποθήκες. Απευθυνθήκαμε στους δήμαρχους και διάφορους τοπικούς το θέμα των δήμων, το θέμα του προγράμματος είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, καλέσατε εσείς, γιατί ούτε μέσα μαζικής ενημέρωσης βλέπω εκτός από αυτά τα δύο. Καλέσατε μέσα μαζικής ενημέρωσης και... Εμείς προσωπικά, εδώ τοπικοί πολίτες μας καλέσανε να έρθουμε. Εμείς δεν καλέσαμε κανέναν. Τοπικοί πολίτες, ο κύριος Παναγιώτης εδώ και κάποιοι άλλοι φίλοι. Καλέσανε δημάρχους, μιλήσανε και με δημάρχους από ό,τι γνωρίζω. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες για τα μέσα, μπορούν να μιλήσουν εδώ οι συντοπίτες σας, οι συνέλληνες. Δεν το γνωρίζω εγώ. Αλλά σε διαβεβαιώνω με εξαίρεση τη Σαλαμίνα που είχε το θάρρος ο δήμαρχος εκεί να έρθει. Γιατί θέλει το πρόγραμμα και είναι έτοιμος να το ψηφίσει, γι' αυτό είναι. Και πήρε και τον λόγο και μίλησε, είπε συγκεκριμένα πράγματα και τα έχουμε να βγάλει το βίντεο. Σε καμία άλλη παρουσία, εγώ προσωπικά πρέπει να έχω μιλήσει σε 80 παρουσίες. Με 90. Δεν ήρθε ποτέ δήμαρχος. Δεν είχε το σθένος, πώς να το πω, να παρουσιαστεί ποτέ δήμαρχος. Άρα τη Σαλαμίνα είπε πρώτος που υπόκρασε. Όχι, δεν είναι ο πρώτος που υπογράψει. Είπα ότι θέλει να το υπογράψει άλλο πράγμα. Οι άλλοι τέσσερις εκεί. Πρώτος που υπογράψει είναι αλλού. Πού, ποιος. Δεν έχω δικαίωμα εγώ να το πω δημόσια. Δεν έχω κάνει. Υπάρχει πρωτόκολλο εμπιστευτικότητας, δεν είναι τόσο απλά μέρα. Μισά πράγματα. Είναι θέμα επίδειξης. Εγώ εδώ δεν ήρθα να κάνω επίδειξη μας. Ούτε αλαζονικά να πω ένα σου άλλο. Παρόλο ότι μίλησα εναντίον δημάρχου. Το ξέρει ο Αργυτάκος. Του το είπα εγώ και του έδωσα και την απόφαση. Για να ξέρεις. Έχω μιλήσει εγώ προσωπικά. Ορίστε. Είπατε το αρχιτάκτο ποιος πέρασε. Δεν είπα ότι... Όχι, είπατε ότι το είπατε. Βέβαια. Εγώ προσωπικά έχω συναντηθεί τρεις φορές με τον... Είπατε το αρχιτάκτο ή το ελεγχείο. Ορίστε. Είπατε το αρχιτάκτο ή το ελεγχείο. Δεν κατάλαβα, ξανακάτω την ερώτηση. Λέω, είπατε του κύριου αρχιτάκτου και πέρασαν, κύριε δημάρχος. Άλλο δημάρχος. Άλλο εγώ δημόσια να πω, αν ξέρω έστω και έναν, ποιος είναι. Δεν έχω το δικαίωμα αυτό. Είπα εκπροσωπώ μόνο τον εαυτό μου. Ο κάθε δήμαρχος από τους 3, 4, 5 που μπορεί να έχουμε υπογράψει αυτή τη στιγμή και έχουμε άλλο ένα πρόβλημα ακόμα και θυμηθείτε το, έχουμε 4 δήμαρχους που έχουν πάρει τις αποφάσεις της εξουσιοδότησης από το Δημοτικό Συμβουλίο και φοβόνται να πάνε να υπογράψουν. Πραγματικότητα αυτό δεν είναι σχηματικό ούτε καλά μπορεί, έτσι και είναι πολύ σοβαρό. Φοβόνται να πάνε να υπογράψουν. Έχουν πάρει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Την έχουν βγάλει και στο διάβγεια. Γι' αυτό σας λέω ότι οι δήμαρχοι τα βλέπουν, τα ξέρουν τα δήμαρχοι. Απειλούνται. Άρα ποια δημοτικά συμβούλια ποιων δήμων έχουν πάρει την απόφαση θετικά. Να μας πείτε που είναι τούτο. Δες τη διάρκεια και ψάξε, δεν μπορώ να πω παραπάνω. Μην το παρεξηγείς, συγχώρεσέ με, εγώ δεν έχω δικαιοδοσία. Δεν εκπροσωπώ Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται να πούμε κάτι το οποίο είναι ήδη δημοσιευμένο. Εγώ όχι. Ο Υπουργός το ξέρει. Εσείς άμα το ξέρετε πείτε το. Εγώ όχι. Στο διάβγειο 10. Μην αναρωθούμε σε αυτό, είναι μερικά πράγματα. Όταν σας λέω πρωτόκολλο εμπιστευτικότητα, σεβαστείτε το. Παράδειγμα, τα ομόλογα των 600 δις, επέτρεψέ μου κάτι. Πες και ψάξε. Πρόσεξ, όταν θα δεις 10 αποφάσεις ή 15 αποφάσεις, θα πρέπει να έχεις τη νομική γνώση που να καταλάβεις ποια απόφαση είναι σωστή. Άκου. Εγώ κατάγομαι τον Ναύτη. Είμαι δημότης του Δήμου Ναυτίου. Ο δήμαρχος του Ναυτίου είναι καθηγητής σωματικής αγωγής. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Δεν έχει ρισκάρει ούτε ένα στυλό στη ζωή. Μην πάλι. Αντιλαμβάνεστε το. Ανήκει στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το τοποθετώ κομματικά, αλλά θα σας αποδείξω κάτι άλλο με αυτό. Ακούστε όμως τι έχει γίνει στον Ναύτη. Ναι, Γιάννη είναι ωραίο, επειδή μου το λες κιόλας εσύ θα το κάνω. Μαλευρώνει ο δήμαρχος μου, πρόσεξε. Συνονογιούνται όλοι μαζί. Έχουμε 4 παρατάξεις στον Άπιον. Έχουμε του ΚΚΕ παράταξη, έχουμε του ΠΑΣΟΚ, έχουμε μία ΠΑΣΟΚΟ ανεξάρτητη και έχουμε τη Νέα Δημοκρατία. Συνονογιούνται όλοι μαζί και ο κομμουνιστής και παίρνουν απόφαση. Ομόφωνη, προσέξτε ρε παιδιά τι σας λέω. Ομόφωνη απόφαση, τάχα μου ότι θα πάρουμε το πρόγραμμα. Αν διαβάσετε εσείς η διάβγεια την απόφαση, θα πείτε του το λέω είναι με τα μπούνια, όλα το συμβούλιο.
Η ομόφωνη απόφαση είναι επίτηδες λάθος να μην μπορεί να ακουμπήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αν δεν έχεις τις γνώσεις να επεξεργαστείς την απόφαση που διαβάζεις και να καταλάβεις, αν ή δεν μπορεί να υπογράψει, θα δεις 20-30 αποφάσεις. Θα δείτε τη Σαμορμού την απόφαση. Ομόφωνη. Ο Νικήτας ο Ρούσος, ο οποίος είναι του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίον βάλανε να φύγει από το φαρμακοποιό στο Ηράκλειο της Κρήτης και να πάει στην Αμοργού να γίνει δήμαρχος με τον νόμο του Καλλικράτη. Προσέχτε, αφήνει ο άνθρωπος στα φαρμακεία του και αφήνει το γιο του πίσω. Φεύγει από το Ηράκλειο της Κρήτης και πηγαίνει στην Αμοργό με τον νόμο του Καλλικράτη το 9 να γίνει δήμαρχος Αμοργού. Και τι κάνει ο πονηρός ο δήμαρχος? Παίρνει ομόφωνη απόφαση, επίτηδες για να το πετάξει έξω, τον βγάζουν και τα κανάλια. Και όλη η Ελλάδα έχει πιστέψει ότι η Αμοργός υπόγραψε. Που λέει η ομόφωνη απόφαση. Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Να έρθει ο Σόρας να μας κάνει προτάσεις. Και τι έγινε? Δηλαδή θέλω να σου πω κάτι, ότι ο τρόπος ο νομικός είναι συγκεκριμένος. Ο κάθε πολίτης που δεν ξέρει, βλέποντας ή διαβάζοντας μια απόφαση, θεωρεί ότι κάτι μπορεί να γίνει και δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Άλλο. Ο κύριος εκεί, βέβαια. Μετά θα πάρει το λόγο η κυρία πίσω στον πιστεύω. Πιστεύω ότι το πρόβλημα καταρχήν, χωρίς να το υποτιμώ, δεν είναι οικονομικό, είναι πολιτικό. Έτσι και αλλιώς. Και παγκόσμιο, όπως το θέσαμε. Αναρωτήκαμε πολύ σε οικονομικά θέματα και θα μπερδευτούμε έτσι και αλλιώς. Ακούσαμε και για πολλά λεφτά και είναι γεγονός. Σίγουρα. Τώρα, όσο αφορά το θέμα της Αμοργού που είπε στο Σόρας να πάει να τους κάνει προτάσεις, εγώ δεν βλέπω που κολλάει ο Σόρας. Τι να κάνει, τι τους έχει γίνει η πρόταση, αγαπητέ. Μισό λεπτό. Επειδή ήρθε εδώ, πήγε και είδε το Σαμαρά από ό,τι έμαθα. Ποιος? Ο Σόρας δεν ήρθε εδώ, δεν είδε το. Ποιος βραβεύτηκε, αν κατάλαβα καλά. Ποιος βραβεύτηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ στο κτίριο του Μαθηματικού. Μπράβο, φωτογραφία που είδαμε. Μιλάμε για τον Αρτέμι το Σόρα. Δεν φωτογραφία. Σόρα δεν ήταν. Ο Αρτέμι ο Σόρα. Ναι. Είδε το Σαμαρά. Όχι. Ήταν στα γραφεία τη Ευρωβουλή. Είχα την εντύπωση ότι είδε και το Σαμαρά. Όχι. Και... ο Σαμαρά ο ίδιο δεν δέχεται ο Σόρα να τον δει. Από την ώρα που δεν δέχτηκε να πάρει τα λεφτά. Έχει κάνει 2-3 κινήσει μέσω του αρχηγού τη ΣΕΙΠ και ψήνοντα το Σόρα ο αρχηγό τη ΣΕΙΠ ότι είναι καλό παιδί ο Αντώνη, έλα να τον ενδύσει. Και ο Σόρα του λέει στερεότυπα, ποια είναι η ατζέντα. Προσέξτε, μετά την προσωπική επαφή σε στυλ απλό καφενείου, όταν μιλάμε πλέον ένα άντρα, ο οποίο είναι ο πρωθυπουργό τη χώρα, αλλά από την άλλη μεριά, εκείνο ο κύριο ο κοντό με τα γένια, είναι 10 φορέ πιο πάνω από τον πρωθυπουργό τη χώρα. Και δεν είναι μόνο τον πρωθυπουργό της χώρας, προσέξτε την πληροφορία θα σας δώσω και θα τα αποδείξουμε έγγραφα τώρα. Είναι πιο πάνω από τον Πούτιν και πιο πάνω από τον Ομπάμα ο Σόρας. Γιατί? Του λέει του δήμαρχου, δώσ' μου το αίτημά σου και πάω εγώ στο Παγκόσμιο Ταμείο. Ο δήμαρχος βλέπει τη χάρτη απ' έννοια σε κείμενο. Γι' αυτό είναι διαφορετικό, είπα ότι έχουν γίνει και στο Ρούσο, στην Αμοργό οι προτάσεις. Αν ο δήμαρχος ακολουθήσει την ιεραρχία της κυβέρνησης και επιτρέψτε μου να σας το καταθέσω αυτό. Πρέπει ο Δήμαρχος να κάνει έτοιμα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος στην Κεντρική Ευρωπαϊκή. Η Κεντρική Ευρωπαϊκή στη Φέντερα. Η Φέντερα στο Ταμείο. Ο Σόρας τους παρακάμπτει όλους και πάει κατευθείαν στο Ταμείο. Να προσπαθήσουμε να το συντομεύσουμε. Βέβαια. Και να μην κουράζουμε και εδώ και τους. Συμφωνώ. Όσους μας ακούν, αν μας έχουν εκπλωμώσει οι καπνιστές, θα κάνουμε μια μικρή παρέμβαση. Έλεω, ρε παιδιά. Κάπνισα και εγώ δύο τσιγάρα. Συγχώρεσαι. Αγαπητέ του ξενοδοχείου, βάλτε τον εξαίρετο. Δεν θέλουμε τίποτα επειδή δεν καπνίσουμε. Βγείτε και καπνίστε όσο θέλετε έξω. Αλλά όχι εδώ. Τέλος πάντων, ολοκλήρωσε. Αυτό ολοκλήρωσε. Αυτό ήθελα να το θέσω για την κουβάληση. Δεν καταλαβαίνω ότι για την δημοκρατία. Τύπος είναι ο μιλητής σας. Χρήστος παραδείγμα. Εμένα δεν με κάλυψε το θέμα της Αμοργού. Θα μπορούσε όντως, γιατί αφού είπατε ότι ο Δήμαρχος είναι κράτος, θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί ως ώρας, να πάει απευθείας, να τους βάλει μπροστά και να προχωρήσει αν όντως είναι έτσι όπως τα λέω. Μα δεν υπογράφω, έτσι. Και το ευθέρω. Από εκεί και πέρα, πόσο άφορο... Όχι, αφήστε το προς την Ελληνά μας να πει αυτό που θέλει όπως το αντιλήφθηκε αυτός. Δεν είναι κακό, ο καθένας είναι ελεύθερο να πει την άποψή του και την γνώμη. Ο καθένας την άποψή του. Περί δημοκρατίας που μίλησε ο
συνομιλητής, ξεχνάω τώρα τον Χρήστος Παλατίνας. Ο κύριος Παλατίνας. Χρήστος Παλατίνας, τα κύριοι, στην αρχαία Ελλάδα το κύριος δεν υπήρχε. Είναι γαλλικό προτέρημα. Γαλλικό, μπράβο, το έχετε ξεχώσει. Λοιπόν, εδώ θα μιλήσουμε λίγο περί δημοκρατίας στη Λαμόνα. Είναι το κέριο θέμα, επειδή όλα τα κόμματα είναι αντιδημοκρατικά, ακόμα και το Σύνταγμά μας είναι σε ερωτηματικό, αντιδημοκρατικό είναι. Λοιπόν, με τις τροποποιήσεις το Σύνταγμα έχει γίνει. Με τις τροποποιήσεις και τα νομοθετικά διατάγματα παρανομεί το Σύνταγμα. Ήτανε στην Τριζίνα και της Επιδαύρου και τα λοιπά. Αυτά ήτανε, όντως είχαν πολλά δημοκρατικά μέσα. Εκ των υστέρων τα είδαμε, πήγανε για σαν. Βγήκανε και γίνανε το κίνα. Το θέμα της δημοκρατίας πιστεύω, μια μικρή αναφορά, ότι πρέπει να το παλέψουμε. Αν και ως ώρας. Εκεί θα μπορούσε δηλαδή και για το θέμα της, και πιο πολύ είμαι σίγουρος εδώ μέσα, γιατί είναι αντιπροσωπευτές, ότι αγνοούν και τι σημαίνει δημοκρατία. Μπορώ να πω κάποια πράγματα, αλλά δεν θέλω να πω. Είμαι σίγουρος ότι αγνοούμε, γιατί για να έχουμε όλες αυτές τις προεκλογικές και να πάμε και να ψηφίσουμε, σημαίνει ότι ασφάλεια. Αυτό που θέλω να πω, δηλαδή το θέμα της αμοργού, θα μπορούσε, επειδή όπως είπατε είναι και αρχηγός κράτους ο Δήμαρχος, αν όντως το πιστεύουμε αυτό, θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί ο Σόδος, όλο αυτό πρέπει. Να πάει, δεν λέω, μπορεί να είναι κακοπροαίρετη, ας τους ξεπροστιάσει. Ας καταδεχτεί να πάει να τους δει και να κάνει τις προτάσεις. Επειδή έχουμε, τους έχουμε ξαναδεί και έχουμε κάνει και τις προτάσεις. Πριν από μια εβδομάδα, εμένανε προσωπικά, προσέχτε. Σας παρακαλώ, ακούστε με. Σας παρακαλώ. Τον Νικήτα τον Ρούσο τον έχουμε ξαναδεί και του έχουμε πει και για τις προτάσεις. Δεν θέλει ακόμα να πάρει καμία θέση. Ούτε αρνητική ούτε θετική. Επίτηδες το αφήνει. Προεβδομάδος με έχουν καλέσει στην Πάρο. Με έχει καλέσει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι όποιος και όποιος. Ο ίδιος ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Φτάνω στην Πάρο. Ζητάω από τον άνθρωπο που συναντήθηκα σαν αδρόμο και του λέω: Δεν παίρνει τηλέφωνο τον Δήμαρχο να πάρει λίγο τον άνθρωπο. Για μην τον πήρω μόνο το απόγευμα, ξέρω εγώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο, να τον δω ότι έχει στο μυαλό του. Πράγματι το μεσημέρι μαζεύτηκε ο Δήμαρχος. Τη Πάρου, πρόσεξε, τη Πάρου. Κάτσαμε μια μισή ώρα και συζητάγαμε. Εγώ, ο Δήμαρχος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στο γραφείο του Δημάρχου όλα αυτά και ο Καρποδίνης ο Βαγγέλης, ο οποίος είναι μεγάλο ξενοδόχο του Ισού. Εν κατακλείδη μου λέει το εξής απλό ο Δήμαρχος. Καλογερό που λέει, άμα έρθουν αυτά τα λεφτά, έχουμε αναλύσει το θέμα κατά πιστεύματος. Έπεσε η κυβέρνηση. Με τη μία πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα. Δεν μπορώ εγώ να το κάνω. Το απόγευμα στις 6 ώρα, ένας του ΚΚΕ και ένας του ΣΥΡΙΖΑ, στον ιδιωτικό τομέα και οι δύο, ένας είναι καθηγητής και ένας είναι ιδιωτικά, αν δείτε το βίντεο, δεν με αφήσανε να μιλήσω. Με έχουν κανένα επίθεση σήμερα να μιλήσω. Που λέτε εσείς αν πήγε ως ώρας, αν είχε πάει ως ώρας. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάρου έχει μιλήσει. Και με Skype. Γιατί την ημέρα τον ζητήσανε σε Αμερική. Συνολογιώνται να τον πετάνε. Όσο και αν σας φαίνεται, σας απίστευτο. Δυστυχώς έτσι γίνεται. Και το τρελό, ξέρεις ποιο είναι. Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Συμβουλή και της Αντιπολίτευσης και της Πολίτευσης, τι είναι. Τα αδέρφια μας, τα νύψα μας, οι κουμπάροι μας, οι δικηγόροι μας, οι γιατροί μας, οι φαρμακοποιοί μας και οι δικοί μας άνθρωποι. Τη δική μα κοινωνία που είμαστε κάθε μέρα μαζί. Μία απλοϊκή έτσι παρατήρηση. Πολύ απλό να σπαθούμε. 600 δισεκατομμύρια συζητάτε. Άλλο κομμάτι από τα 600. Στου Δήμου είναι περισσότερα, είναι 2-3-400. Τεράστια ποσά. Έτσι είναι. Για να προβάλλετε τι απόψει σα. Εγώ προσωπικά προβάλλω μόνο τι δικέ μου απόψει, δεν προβάλλω κανένα άλλο. Είπα, δεν εκπροσωπώ κανέναν, ούτε τα 600 ούτε το σώρα. Ούτε να βγουν σε κάποιο κανάλι ή να αγοράσουν ένα τηλεοπτικό σταθμό, ένα ραδιόφωνο, ένα κάτι. Αν μου υποδείξετε εσείς ένα κανάλι που να έχει νόμιμη άδεια εκπομπής αυτή τη στιγμή και δεν αναιρείται, θα το προτείνω απόψε τους ώρα. Υποδείξτε μου ένα. Τότε πώς θα το κάνει. Τότε πώς θα το κάνει. Τέλος πάντων, θέλω η κυρία εκείνη που επανειλημμένως έχει σηκώσει το χέρι και την έχω κόψει δύο φορές. Κάθε Έλληνας έχει το δικαίωμα να πάει οπουδήποτε. Εγώ έχω την επιχείρησή μου εδώ πέρα στη Λαπωνία. Ναι. Ο Δήμος ο οποίος θα μπει είναι στην Αλεξανδρούπολη. Έχει τη δυνατότητα αυτός ο Δήμος να καλύψει τις δικές μου ανάγκες που έχω μια επιχείρηση.
κάποια προβλήματα. Έχει. Ο κάθε δήμαρχος, προσέξτε τι θα σας πω, δεν υπογράφει μόνο για τον Δήμο του, υπογράφει για τον Δήμο του, για όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τους Έλληνες απανταχού της γης. Τι σημαίνει αυτό? Ο Δήμαρχος Πάρτης, υπογράφοντας αυτό το χαρτί, αν έχει 500 στην Αμερική, μπορεί να τους κάνει ό,τι θέλει, ποιος ευεργετήματα θέλει. Μπορεί να έχει άλλους 500 στην Αυστραλία. Δεν είναι μέσα στο Δήμο. Είναι μακριά. Μπορεί όμως να μπει στο Δήμαρχο Άργου Συναυπλίου που δεν υπόγραψε και εφόσον το θέλει ο λαός, γιατί αν δεν το θέλει ο λαός, δεν μπορεί να το κάνει σαν ο Δήμαρχος, να ξεχρεώσει όλους τους αργίτες και τους αυτούς. Να χρηματοδοτήσει την αγροτική παραγωγή. Έχει κι άλλο ένα πλεονέκτημα αυτό το πρόγραμμα για να επιτρέψει να σα το πω τώρα. Ο Δήμαρχος αιτείται και ζητάει να γίνουν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Και προσέξτε το αυτό. Οι δημότες δεν πληρώνουν έλεγχο. Εκτός Δήμου και εκτός Ελλάδας που ακολουθεί το παρεσύρμα, το μεγαλύτερο ποσοστό παραγόμενο, θα είναι τα έσοδα για την αποκοστολόγηση και ταυτόχρονα και για το μοίρασμα σε μελλοντικές μετοχές που σας είπα πριν. Εφόσον ο Δήμαρχος ζητήσει να φτιαχτούν μονάδες παραγωγής ρεύματος, δικαιούται να πει οι δημότες που δεν πληρώνουν έλεγχο. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Δεν θα ξαναπληρώσει κανένα ρεύμα στο Δήμο. Είναι μέσα στα σύνδια αυτό. Γιατί επειδή είναι από χρήματα του καταπιστεύματος, δηλαδή του λαού χρήματα, απαγορεύεται να πληρώνεται η απολαυή και η χρήση των έργων από το δημότη. Άρα ο δήμαρχος που έχει μυαλό και βλέπει πραγματικά, και όχι όπως έναν στην Κρήτη που μου είπε, εγώ θέλω μόνο τα κοινοφελή και να ξεχρεωθεί ο κόσμος. Δεν θέλω τα έργα που παράγουν λεφτά. Και στην δράμα της. Και του λέω, αν δεν κάνουμε και τα έργα που παράγουν λεφτά, πώς θα ξεχρεωθούν τα λεφτά να ξαναπάρουν στο ταμείο πίσω που είναι για τα τρεις έγκονα μας. Δεν μπορούσε να το καταλάβει επιχειρηματικά, δεν το χωράει το μυαλό του. Αλλά αυτό δεν είναι κακό, γιατί όταν θα έρθουν τα λεφτά για να γίνουν κάποια έργα, και οι τοπικοί σύμβουλοι και οι νομικοί σύμβουλοι, όλοι αυτοί θα τη βρουν την άκρη. Αλλά σαν πρώτη εντύπωση, είπα αυτό άνθρωπο. Ενώ θα έπρεπε ο έξυπνο δήμαρχο τι κάνει. Ζητάει παραπάνω έργα να παραχθούν πολύ περισσότερα λεφτά και να είναι πραγματικά όλα δωρεάν και να αποσμένονται τα χρήματα με 2% το κάθε χρόνο και να καταμερίζονται στι μετοχέ μεγαλύτερο εισόδημα. Συνεχίστε την ερώτηση. Αυτά είναι υποθετικά ερωτήματα τα οποία δεν θα απαντήσω εγώ. Συγχωρήστε με. Δεν μπορώ να σα το απαντήσω εγώ αν θα φύγετε. Δεν απαιτείτε να φύγετε. Έρχεται οποιοδήποτε δήμαρχο, δηλαδή οι Κύπροι. Θα πρέπει να φύγουμε από την Κύπρο. Όχι. Άμα θέλει ο δήμαρχος σας να πάει να τους λύσει τα προβλήματα. Δεν λέω να φύγουμε, αλλά πέστε ότι ο δικός μας ο δήμαρχος, για τον χύψη λόγο τον δικό του, δεν θέλει να πει. Έτσι. Κυρία μου, προσέξτε με. Προσέξτε με, δείτε πόσο απλό είναι. Δεν θα σας βοηθήσω σε εκείνο που θέλετε, γιατί είναι πιο απλό. Μόλις έρθουν στο δικό μου τον Δήμαρχο που έγραψε τα λεφτά, θα το ξέρει η Ελλάδα. Όλοι οι Δήμαρχοι θα παραιτηθούν. Γιατί επικροτώ το σώρα που λέει, αφού τώρα δεν θέλανε πριν δουν τα λεφτά να σώσουν τους Έλληνες, τι να το κάνω να μου έρθουν να υπογράψουν. Δεν υπογράφω εγώ. Αφού με έναν Δήμαρχο καλύπτω τους Έλληνες όλους όλο τον πλανήτη. Τι το θέλω το Ανδρίκελο που δεν είχε το θάρρος της υπογραφής του. Εννοηγείται Ελλήνων, είναι μεγάλο πράγμα αυτό το πράγμα. Δεν δικαιούται κανένας να ηγείται Ελλήνων και να μην έχει το παραμικρό θάρρος. Δεν του ζητήθηκε κανένας να χύσει το αίμα του. Πατεράδες μας στην Αλβανία, παππούδες μας στη Μικρά Ασία, προπαππούδες μας το 21. Κάπου εδώ είδα η κυρία. Εγώ βασικά δεν νοιάζομαι για τίποτα για αυτά. Για τίποτα τον έρθει. Είστε η καλύτερη. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πείτε, τώρα που θα γυρίσω στο χωριό μου, τέλος πάντων, εκεί που ζω, γιατί είμαι δημότης Αθηναίων, αλλά ζω εδώ, στο Ιεράκι. Τώρα που θα γυρίσω, έχω μια επιχείρηση. Θα είναι μέσα 30 άνθρωποι. Τι θα τους πω, τι πήγα και υπόγραψα. Θέλω να μου πείτε, δουλειά, ναι. Τι δουλειά κάνετε. Ιδιωτικά. Εμπόριο, μα πήρα, πήγες, με τον κύριο Σόρα, τι σχέση έχετε.
Γνωρίζουμε αν εννοείται και προσωπικά, αλλά βασικά εγώ θα σε επαφή με το θέμα, ειδικά από το δικαστήριο και μετά που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και το παρακολούθησα. Ενημερωθήκατε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Όχι. Είχα δει ένα βίντεο την παρουσίαση του Πρεσιντέντη. Καλαιότερα. 28 χρόνια εκπαιδεύομαι σε κάποια πράγματα. Δεν ανήκα σε κόμμα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ ή τώρα αυτά τα γνωστά έτσι. Αφήστε με τώρα, μια και με προκαλέσατε προσωπικά, θα σας απαντήσω. Γνωρίζω το πλούτο της Ελλάδος, θα σας κάνω ένα λογαριασμό, απλώνε. Θα δείτε πόσο εξαπατημένοι είσαστε. Πρόσεξε, θα σου πω. Άσπρα μάρμαρα έχεις στο σπίτι σου. Άσπρα μάρμαρα. Όλα τα σπίτια δεν έχουν τα κατοκάτσα, τα παράθυρα δεν έχουν τα άσπρα μάρμαρα. Πόσο έχει το τετραγωνικό, το λευκό μάρμαρο, το πεντέλης. Το πεντέλης, προσέξτε. Δεν ξέρεις. Ξέρει κανένας. Πεντέλη, εδώ και πολλά χρόνια, δεν εξορίζεται μαρμάρα. Του Διονύσου όμως, η πρώτη ποιότητα πάει μόνο στο εξωτερικό. Δεύτερη και τρίτη μπαίνει στην Ελλάδα, δηλαδή μοιράζεται στην Ελλάδα. Αν το Πεντέλης εξορισσόταν αυτή τη στιγμή, θα είχε πάνω από 300 ευρώ το τετραγωνικό, σε καδρέτο των δύο πόντων. Ένα κυβικό μάρμαρο Πεντέλης, ένα κυβικό μέτρο, αν το σχίσουμε στο σχιστήριο, θα βγάλει θεωρητικά 50 τετραγωνικά, πρακτικά 40. Με τα κενά του δίσκου. 3, 4, 12, αλλά μιλάμε για 12.000 το κυβικό μέτρο ευρώ. Πάμε να δούμε πόσο κάνει ένα κυβικό χιλιόμετρο μάρμαρο Πεντέλης. Ξέρεις δράμα. Το κυβικό χιλιόμετρο είναι 1.000 μέτρα έτσι. Επί 1.000 έτσι, 1.000.000. Επί 1.000 έτσι, 1.000.000. Επί 12.000. 12.000. Πόσα χρωστάει η Ελλάδα? 200, 300, 500. Δεις. Ένα κυβικό χιλιόμετρο μαρμάρου Πεντέλης. Κάνει 12.000. Πόσες φορές το ελληνικό χρέος? Μπορείτε να καταλάβετε πόσο εξαπατημένοι είμαστε. Όταν λοιπόν πρωτοείδα το σώρα, ήξερα ακριβώς γιατί εγώ το περίμενα. Δεν ήξερα αν θα είναι άντρας ή γυναίκα, κοντός ή ψηλός. Ήξερα αυτό που έχει δημιουργηθεί και που έχει γίνει. Ήξερα ότι οι Έλληνες από το 96 έχουν πάνω από το 50% του παγκοσμίου πλούτου. Οι Έλληνες, όχι το κράτος της Ελλάδος με την πολιτική του ηγεσία. Οι Έλληνες. Και το σταματάω εκεί. Όταν πρωτόδα το σώρα, ήξερα ακριβώς τι άκουγα και τι έβλεπα στην παρουσία στο πρέσβη. Προσπάθησα να τον εδώ προσωπικά. Τον συνάντησα στην Αθήνα. Ανταλλάξαμε μία, ένα τέταρτο, τρεις κουβέντες. Ήξερα και ο σώρας ποιος είμαι και εγώ ποιος είμαι. Του ζήτησα όλο το αρχείο της Ανατολής. Πήρα στα χέρια μου 1.200 έγγραφα. Τα σκανάραμε και τα ανεβάσαμε σε blogs. Εάν μελετήσετε το αρχείο της Ανατολής, θα καταλάβετε τους παππούδες μας στη Μικρά Ασία γιατί τους φάξανε. Για 7.000 τόνους χρυσό. Πήγανε και γρέποντας. Τώρα δεν σας πηγαίνανε και γρέποντας. Καραμπούρι. Ας πλήρωσε και σε καραμπούρι. Καραμπούρι. Μεγάλη προδοσία ήταν όταν δημιουργήθηκε η συνθήκη των Σεβρών. Η συνθήκη των Σεβρών το 19 τι έκανε. Έδινε αυτονομία στη Μικρά Ασία, στους ελληνικούς πληθυσμούς, αλλά δεν τους επέτρεπε να κάνουν δικό τους στρατό. Και ζητήσαμε από την Ελλάδα να στείλει στρατό για να κάνουν τους χωροφυλακές. Κάναν απόβαση οι Έλληνες που πήγαν την άλλη πλευρά του Αιγαίου? Όχι. Για να καταλάβουμε αυτό γιατί έγινε, θα πρέπει να δούμε τα στοιχεία που μας έχει δώσει η Αρχιεπισκοπή Σμύρνης. Που έχει όλα τα στοιχεία ότι οι Εβραίοι από τις συναγωγές δίνανε στους Τσετσένους, στους Τσέτες, που μας είπαν κάποιοι ήταν Κούρδοι, αλλά δεν ήταν Κούρδοι, ήταν Τσετσένοι, Χάζαροι, με ουρά δηλαδή. Υπάρχουν άνθρωποι που μοιάζουν με άνθρωποι και έχουν ουρά μέχρι σήμερα. Και τέτοια είναι η περισσότερη πολιτική μας. Και σκοτώνανε τους Έλληνες με υπόδειξη των Εβραίων που είχαν μετοχές στις Τράπεζες Ανατολής. Γιατί? Γιατί η Τράπεζα Ανατολής ιδρύεται από την Εθνική Τράπεζα το Ρότσιλντ στην Ελλάδα και την άλλη τράπεζα της Γερμανίας, τη Φουρλάιν, την Εθνική της Γερμανίας τότε, πάλι του Ρότσιλντ, στο Βερολίνο. Το 1904. Και τι γίνεται? Κάνει δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε χρυσό και μόνο σε χρυσό. Όχι σε καρτονόμισμα, σε χρυσό. Οι πλάκες του χρυσού που κυκλοφοράει ο χρυσός σε πλάκες είναι ένα κιλό. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι ούτε 800 γραμμάρια, ούτε 1500. Πηγαίνοντας και καταθέτοντας στην τράπεζα μία πλάκα χρυσό, έπρεπε να πάρουμε απόδειξη ίσου βάρους.
Χίλια γραμμάρια ρεζού, χίλια γραμμάρια απόδειξη. Πώς παίρνεις χίλια γραμμάρια απόδειξη σε χρυσά νομίσματα? Μπορεί να ήταν και λίρες Αγγλίας. Όλα τα χρυσά νομίσματα είναι 8 γραμμάρια. Λίρα Αγγλίας, χρυσό μάρκο, χρυσή δραχμή, γαλλικό φράγκο είναι 8 γραμμάρια. Άρα, για να πάρεις ένα κιλό βάρος απόδειξη, πρέπει να έχεις 125 χρυσά νομίσματα. Σωστά. Όλες οι μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής είναι 125 χρυσά γαλλικά φράγκα. Δεν είναι ούτε 100, ούτε 80, ούτε 150, τίποτα. Όλες 125. Γιατί? Γιατί έκανε μόνο αύξηση του τοπικού κεφαλαίου η Τράπεζα της Ανατολής σε χρυσό. Τους μαζέψαν το χρυσό το 10, το 4. Το 10 ξανακάνουν αύξηση σε χρυσό. Τους μαζεύουν ξανά το χρυσό και μετά δημιουργούν τις συνθήκες για να χάσεις ή να κερδίσεις ένα πόλεμο. Τι πρέπει να γίνει? Τι πρέπει να γίνει, παιδιά, είτε για να κερδίσει είτε για να χάσει ένα πόλεμο. Τι πρέπει να γίνει? Πόλεμος πρέπει να γίνει. Μπράβο. Το 19 λοιπόν κάνουν τη συνθήκη των Σεβρών. Τελειώσαμε. Το στήσανε. Ωραία, να σας πω κάτι. Πέστε μου ό,τι θέλετε, θέλω να καταλάβετε τι είπα. Και να σας καταθέσω, θα σας πω τι θα τις πείτε. Όσοι έχουν μικρασιατική καταγωγή και έχουν φίλους ή συγγενείς που έχουν πάει μικρασιάτες στην καταγωγή Έλληνες στην Τουρκία, ξέρουν όλοι ότι οι Τούρκοι που μένουν στα σπίτια των Ελλήνων που φύγανε ή σκοτωθήκανε, γνωρίζουν ότι τα σπίτια είναι των Τούρκων, των Ελλήνων, τα έχουν απειράχτα και τους καλοδέχονται. Σωστά. Ξέρει κανένα περιστατικό τέτοιο κανένα? Γιατί οι Τούρκοι ξέρουν ότι τα σπίτια των Ελλήνων και θα τα ξαναπάρουν οι Έλληνες ότι τους καλοδέχουν? Ξέρετε. Θα σας πω εγώ για να το πιστεύω. Για να τα ξαναπάρουν πάλι. Οι Έλληνες πηγαίνανε και κάνανε στην Τράπεζα της Ανατολής μεταβίβαση των τίτλων των συμβολέων των περιουσιών τους για να τα γλιτώσουν στον επερχόμενο πόλεμο. Η Τράπεζα της Ανατολής υπάρχει μέχρι σήμερα και είναι ανοιχτή. Έχει αλλάξει τρεις φορές ονόμα. Την κουμαντάρει η Εθνική Τράπεζα, δόλια μεν, αλλά αυτό γίνεται. Η Εθνική Τράπεζα, τα συμβόλαια της Τράπεζας της Ανατολής, των Ελλήνων της περιουσίας στη Μικρά Ασία, μέχρι το 1938 τα έβαζε και στους ισολογισμούς της. Η Εθνική Τράπεζα νοικιάζει την περιουσία των Ελλήνων στους Τούρκους στη Μικρά Ασία. Αυτό να πάρα τους πείτε στους 30. Και να μην υπογράψει κανένας, για να μην πάρουμε τα 600 και λέξουμε το κράτος. Συγγνώμη για τον λόγο. Καλησπέρα και από μένα, ο Γιάννης Σοδάρας, θέλω να απαντήσω λίγο στην κυρία. Εγώ θα τους έλεγα το εξής, ότι ήρθανε τρεις συνέλληνες, μου δείξανε μία λύση και οφείλω να την ψάξω. Είναι η μόνη λύση που μου έχει δώσει κάποιος. Προσωπικά εμένα δεν μου την έχει δώσει κανείς άλλος, καμία λύση. Με κυνηγάνε για την ψήφο τους, γιατί είμαι επιχειρηματίας στον Άφλιο. Λύση κανένας δεν μου έχει δώσει. Είναι η μοναδική λύση που έχουμε. Δεν έχουμε άλλη ευκαιρία. Σκεφτείτε το. Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει να μείνει αμέτωχος. Κανένας δεν πρέπει. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να το μεταναπατεύσουμε στο καθένα συνάνθρωπό μας, στους συγγενείς μας, σε όλο τον κόσμο. Γιατί το κλειδί είναι ο ελληνισμός. Ο ελληνισμός είμαστε όλοι εμείς. Η πόρτα που οδηγεί στην απελευθέρωση και στα κεκτημένα μας, τα δίκαιά μας, είναι εκεί. Ξέρετε τι έλειπε τόσο καιρό? Ο μηχανισμός της πόρτας. Ο μηχανισμός τώρα βρέθηκε. Πρέπει να βάλουμε αυτό το κλειδί στην πόρτα και να την ανοίξουμε. Και μπορούμε να το κάνουμε μόνο όλοι μαζί, γιατί το κλειδί ανήκει εξαδιαιρέτω σε όλους. Τα εργαλεία είναι όλων των Ελλήνων. Είναι σαν τα σπίτια που τα έχουν πολλά αδέρφια. Αν ένας αδερφός πει «Όχι, δεν το δίνω», το σπίτι θα παραμείνει κλειστό, όπως τα αδερφομίδια που μπορεί να τα ξέρετε. Και μην νομίζετε ότι είμαστε λίγοι. Είμαστε πάρα πολλοί, χρειάζεται να γίνουμε όλοι. Θυμηθείτε μόνο ότι ένας απόγονός σας, και μιλάω σε συνέλληνες Σπαρτιάτες, μόνο με 300 έκανε τη διαφορά. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Ποτέ μην το ξεχάσετε. Όχι, δεν χρειάζεται, αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Μπορεί μόνο, αλλά ακούστε κάτι.
Επειδή η κυρία Πίσω θα δώσουμε τον λόγο μετά στο βάθος, γιατί κάποιος ήθελε να ρωτήσει κάτι. Συγγνώμη. Είπε η κυρία, χρειάζεται να φύγουμε όλοι οι δημότες. Όλοι οι δημότες από τους δήμους. Όχι, δεν χρειάζεται να φύγουμε. Χρειάζεται τους διαχειριστές δημάρχους να τους βγάλουμε αν δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και να βάλουμε δικούς μας ανθρώπους Έλληνες. Και για να έχετε και μία απόδειξη έμπρακτη, μαζευτείτε όλοι οι Σπαρτιάτες και πηγαίνετε στον δήμαρχό σας εγγράφως να σας πει γιατί δεν μπαίνει το πρόγραμμα, ποιοι όλοι είναι καταχρηστικοί, βάσει ποιου νόμου και ποιου άρθρου. Και θα πάρετε όλοι τις απαντήσεις σας. Εγώ συμφωνώ σε αυτό, αλλά νομίζω ότι είδατε αυτή πριν που είπατε ότι έστω και ένας να υπογράψει όλη την Ελλάδα. Μπορεί να βοηθήσει όλους τους Έλληνες να μαζευτούν. Ναι, μόνο που ο ελληνισμός δεν είναι κομπάρσος, είναι πρωταγωνιστής. Αυτό εμένα δεν με κάνει να κάθομαι στο σπίτι μου και να περιμένω τον κάθε δήμαρχο να με ξεχρεώσει. Γιατί ο δικός μου δήμαρχος στον Άπλιο είναι ο ίδιος. Ναι. Και επειδή εδώ, αν σου δώσω 600 και δεν σου αποκαταστήσω το αίσθημα του δικαίου, σαν Έλληνας το βράδυ δεν θα κοιμάσαι. Εντάξει, αυτό το κατάλαβα. Άρα, την ερώτησή του. Παρακαλώ, από τη στιγμή που δίνεται το δικαίωμα ακόμα και σε ένα να μπορεί να κομματάρει όλα αυτά τα τρει. Θα δεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Γιατί δεν μου λέτε έναν από τους τέσσερις να πάω από τους πρώτες κάποιες διάφορες. Θα το ξεχάσεις. Τέλος. Ο Αργυρτάκος είναι ο ένας. Θα βρίσκουν απόψη. Γιατί δεν ήρθε εδώ. Αφού του μίλησες, γιατί δεν ήρθε εδώ. Και τι σου είπε. Γιατί δεν ήρθε εδώ να τα πει ο Θεός. Ποιος δεν είχε έρθει. Άκους, άκους, άκους να το λύξουμε γιατί ήθελα να ρωτήσει κάποιος πίσω και όλο αυτό δεν είναι μια κουβέντα που δεν κάνει πουθενά. Εγγράφος απευθύνσου στον δήμαρχό σου να σου απαντήσει εγγράφος. Διότι το καταπίστευμα είναι κληρονομικά κεφάλαια των Ελλήνων. Έχεις ένομο δικαίωμα. Άκουσες τη σούπα. Κάνε αυτό. Και όχι μόνο σου, ενώ σε όλους τους Σπαρτιάτες και πηγαίνετε στον δήμαρχό σας. Ούτως ή άλλως εγγράφος θα γίνει, γιατί είναι δημοσιογράφος. Όχι, 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 δημοσιογραφικά, πρόσεξε, μιλάμε νομικά, νομικά, εγγράφος. Με νομικό εγγραφό, άμα το ρωτήσεις εσύ, είναι σαν να το ρωτάω και εγώ κατευθείαν, δεν αλλάζει τίποτα. Θα το μάθουν και άλλοι 10-20, νομικά δεν είσαι κατοχυρωμένος. Ρώτησέ το νομικά, γιατί δεν λαμβάνεις το πρόγραμμα για το οποίο έχεις ενημερωθεί. Ο δήμαρχος Κραγιδίου, ο Δημήτρης Οκαμιζής, την περασμένη εβδομάδα που είχαν οι αγρότες στη διαδήλωση στο Άρμο και κλείσαν το κέντρο, έχει έρθει και αυτός να υποστηρίξει τους αγρότες. Είναι γιατρός στο επάγγελμα. Τρεις τετραετίες δήμαρχος. Καμιζής, επίσημος εδώ. Έχω πάει, τον έχω ενημερώσει. Του παίρνει συνέντευξη μια συναδελφό σου, στον Διεράη, Κουρτέλη, Κατερίνα. Ακούω εγώ, επίτηδες δεν μιλάω, όμως δεν τους διακόπτω. Όταν τελειώνει, λέω Κατερίνα, να σου πω. Γιατρά πάρω τον, το πρόγραμμα του ώρα θα το πάρει. Έχει έρθει και να κλάψει με τους αγρότες που πεθαίνουν. Πρόσεξε. Είναι γιατρός. Που σημαίνει και είναι και λειτουργός. Έτσι δεν είναι. Έχει έρθει, το τονίζω, να κλάψει με τους αγρότες που πεθαίνουν τώρα. Τους δουλεύει ο δήμαρχος. Έχει σημασία τους όρους που χρησιμοποιώ. Τη λέω Καταρίνα, πήγαινε ρωτά τον δήμαρχο. Θα πάρει το πρόγραμμα του ώρα, ξεχρεώσει τον κόσμο. Ξαναπάει η Καταρίνα και του λέει το πρόγραμμα του ώρα θα το πάρει στο Δήμο. Υπόσχεται έχει καθηγητή στη Νέα Υόρκη και ξέρει πολύ καλά ότι είναι πραγματικά τα λεφτά ο Καμιζής. Άφησε με να σου πω, είναι πολύ σημαντικό. Και τη λέει και δημοσιογράφου. Το διαπίστευμα υπάρχει. Άλλοι λένε ότι δεν υπάρχει. Να πω εγώ κάτι άλλο. Αλλά μου ζητήσανε να του εξοδοτήσω για όλο το Δήμο και να το κάνουν αυτοί. Εγώ λέω κάτι άλλο. Αύριο το πρωί, παιδιά, κατεβαίνω για δήμαρχος. Αφού έχω τόσα λεφτά, θα την ψηφίσετε. Ένα δώσ' το βήμα, ένα δώσ' το βήμα. Όχι από εκεί, αλλά ένα δώσ' το μικρόφωνο. Γιατί εμείς εδώ που τρέχουμε την Ελλάδα υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια λογικού ανθρώπου που θέλει να κάνει ψηφοδέλτιο να κατέβει στο Δήμο. Σήμερα το πρωί μίλαγα στο ραδιόφωνο της Κέρκυρας, στο χρόνο του Προσαλλεντή, ο οποίος ο άνθρωπος, μετά από τις δημοσιογραφικές, δημοσιογράφους, εκπομπές που κάναμε στην αρχή και κατάλαβε την πραγματικότητα, μου ζήτησε τα έγγραφα. Και μόλις του έδωσα τα έγγραφα και τα διάβασα, τα μελέτησα με έναν δικηγόρο, και το χαρτί του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν του συνοθήνησε παρακαλώ. Εδώ να δείτε το γελίο της υπόθεσης. Κατεβαίνει για δήμαρχος ο Προσαλλέντης. Και τώρα με βάζει από το ράδιο να αναλύω το πρόγραμμα πώς θα ενισχυθούν οι ψαράδες, πώς θα κάνουν την εκλογική γραμμή δική τους εταιρεία, ο Δήμος. 1002 πράγματα μέσω του προγράμματος. Δέστε αυτό το χαρτί όλοι. Γίνεται μία συζήτηση από δικό μας άνθρωπο, δικό μας δηλαδή από την πλευρά του, ώρα να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο στη Σκύδρα. Και πάει ο βουλευτής ο Τσαντζής ο Ιορδάνης και κάνει μία μανούρα
Τι πράγματα είναι αυτά, ψεύτικα, έτσι, αλλιώς, παρανομίες. Τέλος πάντων, χαρά είναι την παρουσία σου. Κατεβαίνει στη Βουλή, κάνει επερώτηση. 800 ευρώ. Το ξέρετε ότι παίρνει 800 ευρώ κάθε βουλευτής που κάνει επερώτηση. Το ξέρετε. Μάθετε το επίσημα. Ο Ιορδάνης, ο Τσαμπτζής, είναι αυτός που είπε ότι οι βουλευτές δεν βγαίνουν και πρέπει να κάνουν τους 100 τους κοτσπάρου. Συγχώρεσέ με τελείως. Κατεβαίνει μόνο και κάνει την επερώτηση. Εάν αυτά που κάνει ο Σόρας και η εταιρεία ΕΜ είναι παράνομα. Και βγαίνει πρώτος ο Υπουργός Δικαιοσύνης και απαντάει. Την ερώτηση του Τζαντζή την έχουν δώσει δύο φορές στο κάθε δημάρχο. Ποιος τον αρχιτά. Επίτηδες στο Υπουργείο Εσωτερικών για να τους φοβήσουν. Και απαντάει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος έχει μείνει σιγά-σιγά κάτι προδοσία στο κεφάλι των Σόρα. Και αν μη τι άλλο θέλει να βρει μία τελεία παράνομη να τον εστίσει στο Σύνταγμα. Και δεν βρίσκει. Και τι λέει. Προσέξτε, απαντάει πάλι όμως επιμηθυντικά. Κανένας στην Ελλάδα δεν λέει στα ίσα. Αναρμόδιος δηλώνει αυτός. Σαν τον πρόεδρο της Βουλής. Αν έβρισκε όμως παρανομία θα λέει αυτό. Τώρα λέει αρμόδια υπουργεία τα συνερωτώμενα να απαντήσουν. Το εσωτερικό δηλαδή. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης που έχει τον Άριο Πάγο, τους νόμους, τους δικαστές, δεν είναι αρμόδιος να πιάνει νόμιμο ή όχι. Να πάνε λέει το Υπουργείο Οικονομικών και Εσωτερικών να απαντήσουν. Ε, μας δουλεύουν όλους μαζί. Ναι, αλλά λέει, πίσω η γαλαρία. Λέει ότι αν εντοπίσουν στοιχεία από τα οποία προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, θα τα θέσουν στη διάθεση των δικαστικών αρχών. Λέει ότι αν εντοπίσουμε κάτι, δεν έχουμε εντοπίσει κάτι, αν εντοπίσουμε... Οπότε κατέβα για δήμαρχος, αγαπητέ. Συγχώρεσέ με, περιμένει κάποιος άλλος, σε έχω κόψει 4 φορές. Έλα πάλι κάτι μου. Εσύ με το άσπρο. Μας είπατε ότι αφού παράθεσουμε τα θύματα που υπάρχουν, το έχουμε και άλλες χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Όχι τα δικά μας, κάθε χώρα έχει το δικό της. Υπάρχει κάποια χώρα που έχει κάνει κρίση αυτή που πάρει. Βέβαια. Η Ρωσία. 135-3 έχει πάρει η Ρωσία το καταπίστευμα. Και ποιος είναι ο εκεί. Μέσω των Δήμων. Μέσω των Δήμων. Η Ρωσία, επίσημα σας το λέω, η Ρωσία, ο Πούτιν. Δηλαδή μόνο η Ρωσία στο παιδί. Το 2000 δεν βγήκε ο Πούτιν μόνη τη φορά. Μέσα σε 2 χρόνια τώρα να έρθω στη Ρωσία. Από πού το ήρθατε, από εκεί. Από 192 χώρες μας είπατε. 193 ή 198 τώρα. Το έχει κάνει μόνο η Ρωσία. Ναι. Είναι κι άλλο. Και η Κίνα. Δεν θα μάθεις ποτέ, εδώ δεν έμαθες στην Ελλάδα πότε κατέβηκαν χρήματα από το καταπίστευμα. Άρα μάθω, εγώ θα το μάθω. Εμείς όμως δεν έχουμε πρόσβαση να τα ξέρουμε για όλες τις χώρες του πλανήτη. Δηλαδή. Τι είμαστε ειδικοί, όμως δεν είχαμε για ειδικοί μόνες χώρες. Μακάρι να ξέραμε. Καλά τι κάνεις την ερώτηση, αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα την απαντήσουμε. Αυτό που ξέρουμε όμως, αυτό που ξέρουμε και θα σου δείξω μια φωτογραφία. Κανα δύο περίεργο που έχεις να ψάξεις. Για πάμε να δούμε μια φωτογραφία ωραία πάλι. Πάντα τον αρδίνει το σώρα. Για δες αυτή τη φωτογραφία που θα ήθελε πολύ ο Σαμαράς να έχει μια φωτογραφία τέτοια. Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ο Κοντός, δεν ξέρετε ποιος. Ξέρουμε, εντάξει, για τον άνθρωπο. Ο Κοντός είναι ο δικός μας. Ο Ψηλός είναι ο πρόεδρος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών. Ροζάριο Νέστορα. Νέστο Ροζάριο. Ένας από αυτούς που διαχειρίζονται τα παγκόσμια ταμεία. Γιατί δεν έχει ο Σαμαράς μια φωτογραφία μαζί του. Και έχει ο Σόρας. Και ας βγει ένας να αμφισβητήσει ότι δεν είναι αυτός που λέμε. Ο Σόρας. Αγαπητέ, έχεις το λόγο. Εμέσως ένας δήμαρχος. Για πάρε το μικρόφωνο, σ' ακούει η γαλαρία. Ένας δήμαρχος, αν κατεβάσει τα λεφτά. Για λίγο ησυχία. Παρακαλώ, παρακαλώ, σεβαστείτε το συνέλληνα. Να ακούνε και όσοι είναι αυτοί. Άμεσα καταδικάζει. Κατευθείαν. Και τους 300 και τους υπόλοιπους. Σας είναι μεγάλη ευθύνη να το κάνει αυτό. Ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος της καθυστέρησης. Έχουν υπογράψει οι δήμαρχοι, τελείωσαν. Τι ένας θα το κάνει. Ο λόγος της καθυστέρησης είναι όταν λεφτά έχουν εγκριθεί, έχουν κατέβει, δεν παρουσιάζονται. Είναι αυτός. Θα φτάσουμε σε τέτοια κοινωνική έκρηξη που θα γίνει χαμός. Αυτό μου είπε και ο άλλος στην Πάρο. Κολλητός του Ραγκούση. Κολλητός του Ραγκούση. Ο πεθερός του Ραγκούση του Υπουργού. Είναι σύμβουλο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάρου, ένα γεροντάκι εκεί. Και σήκωνε το χέρι του ότι έπρεπε να μιλήσει ο Καλογερόπουλος που είχα πάει εκεί. Ήταν ένας από τους τρεις που είχαν το χέρι. Ο πεθερός του Υπουργού του Ραγκούση.
Μα λευρών αν όλοι μαζί να σου πω αλλιώς. Ο του ΣΥΡΙΖΑ ένας που ήταν εκεί, θα το δείτε το βίντεο, φέρνει ένα ψήφισμα με 5.000 υπογραφές που είναι μαζεύσει, διότι το κέντρο υγείας δεν έχει γιατρούς κλινικά. Να το καταθέσει στο δήμαρχο. Και του λέω, αυτό ακριβώς που έχεις φέρει εσύ είναι αυτό που λέει το πρόγραμμα. Και στα παράσει όλα δωρεάν. Και μου το πετάει πίσω. Άμα δείτε το βίντεο, το δείτε. Το πέταξε πίσω, Μιλάμε για κομματικούς εγκάθετους. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα εκτός της γραμμής της κομματικής που έχουν. Κομματός σκύλα είναι. Έτσι ακριβώς. Έχουν αφεντικά. Αφεντικά έχουν σκύλοι. Αυτοί έχουν και δαιμόνες. Ο κύριος εκεί με το γκρι. Επιτρέψτε μου να σας πω επακριβώς. Έχουμε περάσει λίγο τα 2 εκατομμύρια, αλλά επειδή αναγκαζόμαστε να κάνουμε ταυτοποίηση εκεί που τις μαζεύουμε, έχουμε βρει και ψεύτικα. Να μην κάτσω να αναλύσω από πού προέρχονται τα ψεύτικα, γιατί δεν μπορείς να ελέγξεις τους φακέλους που έρχονται ποιος είναι ο αποστολέας, το φυσικό πρόσωπο πραγματικά. Όπως δεν μπορείς να ελέγξεις όλους αυτούς που σ' αγκαλιάζουν και σου χτυπάνε την πλάτη, πόσο καθαρή είναι. Σε δική μας παρουσίαση στην Κοζάνη έρχεται μια κυρία που το παίζει αγωνίστρια, φέρνει 27-28 ψηφίσματα, κάτι με πόνιασε όμως και λέω σε συνεργάτη εκεί, του λέω βάλτε ξεχωριστά μην τα ανακατέψεις μετά. Και τους βάζω στην Κοζάνη να ελέγξουν επειδή είναι τοπική. Και τα 28 ήταν ψεύτικα. Τι θέλω να πω. Ένα-ένα που κάνεις ταυτοποίηση και έχεις οριστικά τα σωστά στοιχεία, γιατί κάνεις ταυτοποίηση μέσω ΚΠΟ. Αν είναι φυσικό το πρόσωπο, ταιριάζει να αφήνει με την ταυτότητα. Γι' αυτό είστε αμαθημοί και ταυτότητα. Εγώ, εκ των πραγμάτων που με βλέπετε εδώ μπροστά σας, είμαι ο πρόεδρος του μη κυβερνητικού οργανισμού, Ενεργοί Ενωμένοι Ελεύθεροι Έλληνες, που ο οργανισμός αυτός ιδρύθηκε για να ξεκινήσει την νομική διεκδίκηση του πλούτου των Ελλήνων. Δηλαδή, ουσιαστικά είμαι και ο νομικά υπεύθυνος για αυτό το ψήφισμα. Στον οργανισμό που ηγούμε. Για τα δικαιώματα των Ελλήνων. Όχι για τα δικά μου δικαιώματα, ούτε για το ΣΟΡΑ. Για να πάμε να κάνουμε οποιαδήποτε δικαστική πράξη, αν δεν είναι ταυτοποιημένα τα στοιχεία και δεν είναι πραγματικά τα στοιχεία, ένα στα χίλια να σου βρούνε ψεύτικο, σου τυλιάξαν την υπόθεση του μέρα. Οπότε ξαναγκαζόμαστε να κάνουμε πολύ προσεκτική ταυτοποίηση. Η ταυτοποίηση δεν είναι μεγάλα τα νούμερα, ενώ έχουμε στίβες, δωμάτια γεμάτα ψηφίσματα. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ταυτοποίηση ούτε στις 200-200.000. Οπότε πόσα να σου πω τι είναι τα πραγματικά που έχω. 2 εκατομμύρια, 1.800, 2.200, 1.500. Θα είναι ψεύτικο. Είναι περίπου τα 2, ενδεχομένως 2 και κάτι, αλλά έχουμε βρει και πολλά ψεύτικα. Βέβαια. Αφών Κυπρέου 112 σε είναι δική μου διεύθυνση. Κάποιοι βάζουν το όνομα Αρτέμι Σόρας και τρέχω να βρω το Σόρα για να παίρνουμε εξουσιοδοτήσεις. Κάποιοι βάζουν το δικό μου και τα παραλαμβάνω εγώ. Ευχαριστώ. Εκείνο που είναι σημαντικό να καταλάβουν το εξής. Υπάρχει ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και δώστε λίγο σοβαρότητα σε αυτό που θα πω. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εδώ στην Ελλάδα, κράτος εν κράτη, το οποίο τα μέλη του είναι περίπου τις 200.000. Τώρα αν υποθέσουμε ότι αυτές τις 200.000 και με 2-3-5 άτομα της οικογένειας μπορεί να είναι 700-800 ή 1 εκατομμύριο, και δουλειά αυτή είναι ανάμεσά μας. Για το ΚΙΣ. Αυτό το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου είναι το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Οι οποίοι είναι και όλοι αφορολόγητοι και αδασμολόγητοι. Ο Κουβέλης είναι ο δικηγόρος τους. Ο Κουβέλης έχει 85 κίνητα γράψει στο ΚΙΣ. Και δεν πληρώνει φόρο πουθενά. Στο πού δεν είσαι, δεν φαίνεται αυτό. Αφού είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είναι αφορολόγητοι. Με 36 ψεύτικα φέκα έχουν. Που τους έχουν απαλλάξει, από την εποχή του Βενιζέλου, του Γέρου. Το 60% της ελληνικής οικονομίας το έχουν ιδιοκτησία τους αυτή. Και είναι αφορολόγητη. Τράβασε να βγάλεις πέρα από 80% χώρο, ο Έλληνας. Που ρώτησε η κοπέλα, τι θα πω στους δικούς μου, τι θα πάω. Πληρώνεις φόρους. Να τους το πεις. Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο με τα 200.000 μέλη δεν πληρώνει φόρους. Είναι κανείς λογιστής από εγώ, στην αίθουσα. Είναι κανείς λογιστής. Όχι, θα μου πάει με 325 ψάρους.
Θα σας πω επίσημα το εξής. Όλες οι εφορίες της Ελλάδος είναι μέσα στο ΚΕΠΙΟ. Σωστά. Υπάρχουν δύο εφορίες που δεν είναι μέσα στο ΚΕΠΙΟ. Γιατί τις αφήσαν να παίξουν. Ποιοι είναι εκεί για γραμμή. Για να καταλάβεις την αντίδραση που δεν σκύνει. Αυτά τα ξέρουν. Δεν μιλάνε. Είδες πως απλά γίνονται τα πράγματα. Με ΦΕΚ αφορολόγητη κάποια. Εμείς 70%. A lot of soul.